πάντα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Θεολογία διαρρευόμενη είναι το θέμα μας. Για την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αρμυρού ο Λόγος και το πλούσιο έργο της. Έχουμε διακεκριμένους εισηγητές ομιλητές που θα αναλύσουν το έργο της Ακαδημίας. Επιτρέψτε μου σε μένα να κάνω μια εξολόγηση υποκειμενικού χαρακτήρα. Λέω υποκειμενικού κυρίως γιατί έχω μια δυναμία στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών από την ημέρα που ιδρύθηκε. Λοιπόν, το 2014 ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και πρόεδρος της Ακαδημίας προσκύθηκε και μίλησε στο London School of Economics. Το κεφάλαιο της ομιλίας του υπό τον τίτλο «Για την οικονομική κρίση η ομιλία», το κεφάλαιο της ομιλίας του υπό τον τίτλο «Στοιχεία για μια ορθόδοξη θεολογική προσέγγιση της πολιτικής», το κεφάλαιο αυτό υπογράφησε και τα εξής. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι χριστιανοί χρησιμοποίησαν τον πολιτικό όρο «Εκκλησία», προκειμένου να αυτοπροσδιοριστούν. Έναν όρο που δανείστηκαν από την πολιτική πράξη της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ακριβώς για να υπογραμμίσουν τη συνείδηση του ανήκειν σε ένα σώμα, σε μια κοινότητα και κοινωνία, αλλά και τον κοινωνικό ή σωματιακό χαρακτήρα της χριστιανικής υπάρξης. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Γεώργιος Ποροσκή, ο μεγαλύτερος ίσως ορθόδοξος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο χριστιανισμός είναι βασικά κοινωνική θρησκεία. Δεν είναι πρωταρχικά δόγμα ή τάξη που τα άτομα θα μπορούσαν να υιοθετήσουν για προσωπική τους χρήση ή καθοδήγηση. Ο χριστιανισμός είναι ακριβώς κοινότητα. Τόσο η ομιλία όσο και το γεγονός ότι ο Μητροπολίτης είναι ο μοναδικός βολιώτης που ανέβηκε στο βήμα του London School of Economics ενίσχυσαν την απορία μου που από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Ακαδημίας, συγκεκριμένα από το 2000 όποτε ιδρύθηκε, ζητούσε μια απάντηση. Πώς συμβαίνει η πόλη να μένει αδιάφορη, ξένη, απαθής σε μια τέτοια δράση, σημασία και αξία της οποίας υπερβαίνουν τα όρια του νομού και της Ελλάδος και προκαλούν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η εξαίρεση της απάντησης μπορεί να αναζητηθεί σε πολλές κατευθύνσεις, ιστορικές και κοινωνικές και πάντα στην Ευρώπη μερικά χρόνια, πολιτιστική υπό την ευρεία έννοια, κατάσταση μιας πάλι ποτέ ακμάζουσας τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, θα σταθώ στην εύκολη διαπίστωση. Στην Ελλάδα δεν έφτασε ακόμη η νεωτερικότητα, αν και ζούμε την περίοδο της μετανεωτερικότητας. Στο Βόλο όμως ήρθε το μέλλον, αγκαλιά με την αγάπη. Και αν έτσι είναι, κανείς δεν πήρε χαμπάρι τι συμβαίνει εκεί ψηλά στα Μεσσέτικα. Δυστυχώς, ελάχιστοι που αντίθεται. Περισσότεροι πολιτικοί, οι περισσότεροι πολίτες και οι περισσότεροι κληρικοί. Υπογραμμίζω την αγάπη γιατί όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, νίτε μένει πίστης ελπής, αγάπη και τρία ταύτα. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Ο Μητροπολίτης και ο Παντελής προφανώς διαθέτουν πίστη. Προφανώς έχουν ανοίξει ένα μεγάλο παράθυρο και προπαντός αγαπούν γιατί επιμένουν παρά τις δυσκολίες, παρά την διαφορία, παρά τον πόλεμο. Επιμένουν να διαλογίζονται με όλους και όλα, συνατόμενοι με τον σύγχρονο άνθρωπο και τον πραγματικό κόσμο. Μπορεί κανείς να μιλάει ώρες για το έργο της Ακαδημίας, για την προσφορά της στην υποδόμηση μιας ανοιχτής κοινωνίας, δημοκρατίας, ισότητας, ισονομίας και αγάπης, για την αποδοχή του άλλου, του διαφορετικού. Η προσφορά της είναι πολύ μεγάλη στο θεολογικό πεδίο, στην πολιτική, στην κοινωνία. Στην Εκκλησία αυτή καθεαυτή, στον αναστοχασμό που έχει ανάγκη ο Βόλος στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που το έργο της Ακαδημίας θα αναγνωριστεί από την Εκκλησία στο σύνολό της και την πολιτική κοινωνία όταν και εφόσον αυτή μεγαλώσει ως μοναδικό πρωτοποριακό και αναγκαίο έργο. Βλέπω επίσης το έργο αυτό να λάβει ήδη στον πνευματικό κόσμο, σε Δύση και Ανατολή, γι' αυτό άλλωστε δεν αποσιάζουν ως μιλητές στις συνδηλώσεις της φιλόσοφοι, θεολόγοι, ιστορικοί, μεγάλου κύρους. Γι' αυτό επίσης οι δεκάδες εκδόσεις της Ακαδημίας, το συγγραφικό έργο του διευθυντή της, προκαλούν την προσοχή καθηγητών και φοιτητών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
το έργο της Ακαδημίας όλων των ανθρώπων που την υπηρετούν, κυρίως όμως του Μητροπολίτη και του φίλου μου Παντελή, είναι ο ήλιος της Ορθοδοξίας. Λάβει στον κόσμο και μακάρι να λάμψει και στον κόσμο της υπόλοιπης. Ας έχουμε πάντα υπόψη μας πως η οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας, η συνάντηση με το διαφορετικό, η υποδοχή και η αποδοχή του ξένου, δικαιώνεται στην Ακαδημία που επιμένει με πίστη, ελπίδα και αγάπη να μας δίνει τροφή και για σκέψη. Το παράδοξο και συνάμε μεγαλειώδες είναι πως η Ακαδημία οδηγεί ακόμη και άθελους διαλούμενους να αναφωνούν έστω και περιστασιακά αληθώς ανέστη ο Κύριος. Εύχομαι Δέσποτα και Παντελή, η συνάντησή σας και η συνοδοηφορία σας να κρατήσει χρόνια και να καταξιωθεί στο μέλλον και σε άλλα επίπεδα και με τα ρίζα. Ευχαριστώ και κυρία Πρασά, Γιαννίτα Πρασά, διευθύντρια του Γενικού Αρχηγού Κράτους, στον νόμο Μεταξίας, έχει το λόγο. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να ευχαριστήσω τους συντελεστές και ιδιαίτερα τον κύριο Παντελή Καλαϊτζίδη για την πρόσκληση να συμμετέχω απόψε σε αυτό το πάνελ για την παρουσίαση του έργου της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών. Ο τίτλος της εκδήλωσης, «Θεολογία Διαλεγόμενη», δείχνει ξεκάθαρα το στίγμα της Ακαδημίας που τη διακρίνει η ανοιχτωσιά, η επικοινωνία με την κοινωνία, η έλλειψη προκαταλήψεων, η ερευνητική διάθεση, η διάθεση ειλικρινούς διαλόγου και συνδιαλόγου. Νομίζω συνεχίζω τους προβληματισμούς του κ. Σαμαρά. Έχω κατά καιρούς παρακολουθήσει εκδηλώσεις της, αλλά τώρα με την ευκαιρία της εκδήλωσης αυτής έσκυψα περισσότερο στο έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα και το είδα συνολικά. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σύγκριση με τον χρόνο λειτουργίας της, με το ανθρώπινο δυναμικό και τους πόρους που φαντάζομαι έχει στη διάθεσή της. Έτσι θα ήθελα να ξεκινήσω επισημένοντας μέσα από μια πρώτη ανάγνωση του εξαιρετικά σημαντικού έργου της Ακαδημίας, τη συμβολή της στην άρθρωση ενός επίκαιρου λόγου στον χώρο της Ορθόδοξης Θεολογίας, στο πλαίσιο της εκοσμίκευσης και της παγκοσμιοποίησης. Με κριτικό βλέμμα και εναρχή λόγο επικαιροποιεί όλες τις σύγχρονες φωνές. Αναπτύσσει έναν χωρίς φόβο και πάθος γόνιμο και κριτικό διάλογο με το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον και συνδιαλέγεται με τα προοδευτικά ρεύματα της κοινωνίας, καθώς και με άλλες θρησκευτικές παραδόσεις και πολιτισμούς. Με πολύ αυτοκριτική διάθεση και με τη θέληση να ανταποκριθεί στα προβλήματα και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, στην κρίση που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος, μια κρίση που, όπως όλοι ξέρουμε, δεν είναι τελικά μόνο οικονομική, αλλά κυρίως αξιών, κρίση ηθική, πνευματική, περιβαλλοντική, η Ακαδημία είναι πραγματικά ένα ανοιχτό εργαστήριο σκέψης και διαλόγου της Εκκλησίας με την κοινωνία, ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο που προάγει την επιστημονική θεολογική έρευνα. Η Ακαδημία τολμά και θέτει κέριους προβληματισμούς και σύγχρονα ερωτήματα για τη θέση της Εκκλησίας στην εποχή της μετανεωτερικότητας, για θέματα θεολογικά, για τη θέση των γυναικών, για τη σχέση Εκκλησίας και πολιτισμού, Εκκλησίας και εσχατολογίας, θρησκείας και λογοτεχνίας, Ορθοδοξίας και πολιτικής θεολογίας και πολλά ακόμη. Επίσης, λειτουργώντας με έντονη εξωστρέφεια, είναι πολύ σημαντικό ότι αναπτύσσει συνεργασίες με πάρα πολλούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, επιδιώκοντας και ευνοώντας τον πλουραλισμό και βέβαια σεβόμενη την ετερότητα και τις θέσεις του άλλου. Και όλα αυτά μέσα από πάρα πολλές εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, παρουσιάσεις βιβλίων, εκδόσεις, και μέσα από το ερευνητικό έργο που επιτελείται στα μετόπιστα. Η Ακαδημία έχει 5 τομείς που ασχολούνται με εξειδικευμένη έρευνα σε αντίστοιχα πεδία. Στο υψηλού επίπεδου και πλούσιο εκδοτικό της έργο πραγματεύεται αντίστοιχα θέματα. Για τη σημερινή παρουσίαση έχω επιλέξει 2 εκδόσεις, μόλον ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα που θα ήθελα να σας απασχολήσω. Η πρώτη αναφέρεται στις γυναίκες και έχει τίτλο «Πολλές γυναίκες ήταν επίσης εκεί. Η συμμετοχή των Ορθόδοξων γυναικών στην Οικουμενική Κίνηση». Είναι ένας συλλογικός τόμος στα αγγλικά.
Ξεκινώντας με την ονομάτων επίσκεψη, επειδή είμαι και τη σχολή του Καβαθήτα Δημαρά, να αναφέρω ότι ο τίτλος «Πολλές γυναίκες ήταν επίσης εκεί» είναι δαλισμένος από την Καινή Διαθήκη και το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Πρόκειται για τα πρακτικά συνεδρίου που διοργανώθηκε στο Βόλο τον Ιούνιο του 2008 από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών και το πρόγραμμα «Γυναίκες στην Εκκλησία και Κοινωνία» του Παγκόσμιου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Επειδή φαντάζομαι ότι περισσότεροι, όπως και εγώ, δεν θα το γνωρίζετε, θα ήθελα να πω ότι το Συμβούλιο αυτό ιδρύθηκε το 1948 με έδρα τη Γενέβη της Ελβετίας και είναι ένας παγκόσμιος διαεκκλησιαστικός οργανισμός. Στα μέλη του σήμερα ανήκουν η Ασσυριακή Εκκλησία της Ανατολής, οι Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, η Παλαιά Καθολική Εκκλησία, η Αγγλικανική και οι περισσότερες Προτεσταντικές Εκκλησίες, Λουθερανική, Παπτιστών, Μεθοδιστών, Ευαγγελική κλπ. Η Ιδερομαιοκαθολική Εκκλησία δεν είναι μέλος, αν και στέλνει διαπιστευμένους παρατηρητές στις συναντήσεις. Πρόκειται λοιπόν για μια κοινότητα εκκλησιών με γνώμονα την ενότητα σε μια κοινή πίστη. Και εδώ να παρατηρήσω ότι πολλά θέματα που πραγματεύεται η Ακαδημία στο ερευνητικό και εκδοτικό της έργο έχουν αφετηρία αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο και έτσι έχει πάντα έναν πολύ επίκαιρο και οικουμενικό προβληματισμό. Την έκδοση προλογίζουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο Διευθυντής της Ακαδημίας κ. Παντελής Καλετζίδης και η Φουλάτα Μπάνωμα Μόγιο, η οποία είναι θεολόγος και ακαδημαϊκός, ακτιβίστρια και επικεφαλής του προγράμματος Γυναίκες στην Εκκλησία και στην Κοινωνία, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών. Τη δε εισαγωγή υπογράφει Ελένη Κασελούρη Χατζηβασιλιάδη, ειδική στον τομέα της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης και διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Επίσης, έχει εργαστεί και στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου. Ο τόμος πραγματεύεται το φλέγον θέμα της συμμετοχής των γυναικών στη ζωή της Εκκλησίας, καθώς και της συμμετοχής των λαϊκών. Ένα θέμα πολύ κρίσιμο, για το οποίο η δική μας Μητρόπολη και η Ακαδημία έχουν ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα. Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, η Ακαδημία, εκτός από αυτό το συνέδριο, έχει αφιερώσει δύο ακαδημαϊκά έτη με σχετικές επιστημονικές συζητήσεις. Το 2003-2004 με θέμα «Η συμμετοχή των λαϊκών στη ζωή της Εκκλησίας» και το προηγούμενο έτος με θέμα «Φίλο και θρησκεία. Η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία». Μια συλλογική έκδοση που επιχειρεί μια σοβαρή θεολογική σπουδή για τη στάση της Ορθόδοξης Θεολογίας και Παράδοσης, ξεκινώντας από τη ριζοσπαστική αμφισβήτηση και υπέρβαση των έμφυλων διακρίσεων που φτάνουν στην υποτίμηση και στην ιεραρχική υπαγωγή και υποταγή της γυναίκας στον άντρα. Η αλήθεια είναι, όπως μας θυμίζει στον πρόλογό του ο κ. Καλετζίδης, ότι η Χριστιανική Εκκλησία έχει διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα της γυναίκας. Από την αρχή έγινε πολύ σημαντικό βήμα να ξεπεράσει τους όποιους διαχωρισμούς ανάμεσα στους ανθρώπους και να εφαρμόσει την ισότητα που δίδαξε ο Χριστός. Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες, καθώς και πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, Γρηγόριος Ναζιαδινός, Ιωάννης Χρυσόστομος, Ιωάννης Δαμασκηνός, Βασίλειος Κεσάριος, επίσης ο Απόστολος Παύλος και άλλοι, έχουν αναδείξει τον ισότιμο ρόλο της γυναίκας, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση που της ανήκει στην κοινωνία και σε αντίθεση με την ανδροκρατούμενη εβραϊκή και αρχαιοελληνική κοινωνία. Παρ' όλα αυτά όμως, σε ασκητικά κείμενα υπάρχουν πολλές αρνητικές εκφράσεις και χαρακτηρισμοί για το γυναικείο φύλο, για το δεύτερο φύλο, να θυμηθούμε τη Σιμόν και Μποβουάρ εδώ, που το τοποθετούν σε πολύ οπισθοδρομική θέση. Έτσι το θέμα παραμένει εκρεμές και σε πλήρη αντίφαση με την εκκλησιολογική και θεολογική θεωρία. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, θεωρώ πραγματικά πολύ ριζοσπαστικό θέμα το αντικείμενο του συνεδρίου και της έκδοσης των πρακτικών του με τα κείμενα 18 γυναικών. Η συνάντηση στο Βόλο το 2008 ακολούθησε προηγούμενες αντίστοιχες διαορθόδοξες συναντήσεις γυναικών, θεολόγων, ιστορικών, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων και γιατρών, που είχαν προετοιμάσει το έδαφος και είχαν δημιουργήσει αρκετό υλικό δημοσιευμάτων σχετικά με το θέμα. Στο Βόλο συναντήθηκαν τρεις γενιές Ορθόδοξων γυναικών, με διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάθε πλευρά. Και ήταν ένα στίχημα, όπως επισημαίνει στην εισαγωγή της η κυρία Ελένη Κασελούρη Χατζηβασιλιάδη,
να αναπτύξουν έναν ειλικρινή και επί ίσης όρης διάλογο, να μάθουν να ακούνε τον άλλο και όχι απλά να μιλάνε και να εκφράζουν τις δικές τους θέσεις. Στα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύονται πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που προσφέρουν μια βαθύτερη θεολογική ανάλυση και κατανόηση του θέματος από την πλευρά των Ορθόδοξων. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν, αναφέρω ενδεικτικά την αναβίωση της γυναικείας διακονίας, την ενεργητικότερη συμμετοχή των γυναικών στο διοικητικό και ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας, την ενίσχυση των γυναικών στη θεολογική έρευνα και μελέτη, καθώς και τη γλώσσα και το περιεχόμενο ορισμένων λειτουργικών της θεολογικής συζήτησης που συνδέεται με τις γυναίκες. Επίσης, η συζήτηση διεισδύει ερωτήματα για την οικουμενική διαδικασία της δημιουργίας δίκαιων και ειρηνικών κοινοτήτων ανδρών και γυναικών που να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Χριστού «Όλοι να είμαστε ένα». Οι Ορθόδοξες γυναίκες να μοιράζονται τη χριστιανική πνευματικότητα της ανθεκτικότητας, εξερευνώντας τις ιστορικές συνεισφορές των Ορθόδοξων γυναικών και Ορθόδοξων Αγίων. Αγίων γυναικών. Ο τόμος των πρακτικών προσφέρει πλούσιες προοπτικές στην οικουμενική δημόσια συζήτηση, ειδικά καθώς αγωνίζονται με ό,τι η ενότητα και η δίκαιη ειρήνη απαιτεί στο σημερινό κόσμο. Η συνεισφορά του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών στη θεολογική αυτή συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Και αίτημα των εισηγητριών ήταν το Συμβούλιο να λειτουργεί ως μια πλατφόρμα διαλόγου που θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον διαχριστιανικό διάλογο αυτό μεταξύ των γυναικών, θα προμηθεύει με πηγές για περαιτέρω έρευνα και μελέτη και θα προσφέρει τη βοήθεια και γνώση του για τη δημιουργία ενός διαορθόδοξου δικτύου γυναικών. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη της πλήρους υποστήριξης των Ορθόδοξων γυναικών υπό την ηγεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, γεγονός αναμφισβήτητο και δεδομένο για τη δική μας Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, η οποία φιλοξένησε και διοργάνωσε αυτή την επιστημονική συνάντηση. Χάρη στην υποστήριξη της εκκλησιαστικής ηγεσίας, θα πρέπει να προσδιοριστούν από κοινού οι τρόποι και τα μέσα για την εφαρμογή στην πράξη των αποφάσεων και των συστάσεων των γυναικών και έτσι να αλλάξουν συμπεριφορές και συνήθειες που διαχωρίζουν και υποτάσσουν τις γυναίκες. Και εδώ θα ήθελα να μεταφέρω τις θέσεις του Σεβασμιότατου από τον πρόλογό του στον τόμο, όπου υποστηρίζει πόσο αναγκαίο είναι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να μην μένουν σιωπηλές μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις και ακολουθώντας τα σημάδια των καιρών να υποστηρίζουν και να ενδυναμώνουν τον πολύπλευρο ρόλο των Ορθόδοξων γυναικών στην Εκκλησία και κοινωνία. Για την επιλογή της δεύτερης έκδοσης που θα ήθελα να σας απασχολήσω απόψε, βάρινε στην απόφασή μου το γενικότερο σκηνικό και ο αναβρασμός που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα στο Αιγαίο και στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται για τον συλλογικό τόμο με τίτλο «Και επί γης ειρήνη. Όραμα και αίτημα για τους λαούς και τις χριστιανικές εκκλησίες σήμερα, η Ορθόδοξη Συμβολή», που εκδόθηκε το 2010. Θεωρώ ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το θέμα του πολέμου κάπως αντιηρωικά σε σύγκριση με τους άντρες. Γιατί κακά τα ψέματα, ο πόλεμος είναι περισσότερο ανδρική υπόθεση. Και βέβαια, ελπίζω να μην παρεξηγηθώ με αυτό. Και όταν λέω γυναίκες, δεν αναφέρομαι στις γυναίκες της εξουσίας, οι οποίες, όπως δείχνει η πράξη, συμβαδίζουν με τη λογική και τις επιλογές των ανδρών σε αυτό το θέμα. Σήμερα, σε δύο από τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, μολονότι έχουν γυναίκες επικεφαλής, δεν φαίνεται να επηρεάζεται η εξωτερική τους πολιτική απόκτηση. Από το φίλο τους εννοώ. Και αν θυμάμαι καλά, στον πόλεμο του Κόσοβο, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, γυναίκα ήταν πάντα. Αναφέρομαι λοιπόν στις γυναίκες κοινές θνητές. Έτσι λοιπόν θέλω καταρχήν να σας απασχολήσω με το θέμα αυτό της ειρήνης, λόγω της επικαιρότητάς του. Μιας επικαιρότητας που μάλλον είναι διαχρονική και για να είμαι περισσότερο σαφής, στην ιστορία η ειρήνη είναι ένα διαρκές αίτημα. Και δεν εννοώ μόνο στα πεδία του πολέμου, αλλά και στο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Στην ανοχή της διαφορετικότητας, στην προσωπική και κοινωνική ευημερία. Ο δε προηγούμενος 20ος αιώνας ήταν ένας πολύ βίαιος αιώνας, με κοσμοϊστορικές αλλαγές από το ξεκίνημά του μέχρι την τελευταία του δεκαετία. Ξανακυρνώντας λοιπόν στο βιβλίο «Επί γης ειρήνη», το προλογίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και την εισαγωγή υπογράφει η Ελένη Κασελούρη Χατζηβασιλιάδη, θεολόγος της νέας γενιάς, όπως και οι άλλοι τέσσερις
που δημοσιεύουν στον τόμο του. Ιδιαίτερα στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης, η Εκκλησία καλείται να προτείνει λύσεις για την ενότητα της ανθρωπότητας και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ειρήνη. Αναζήτηση δίκαιης ειρήνης που θα στηρίζεται στη δικαιοσύνη, στην αλληλεγγύη και στην αγάπη. Ως γνωστό, τα κριτήρια της Ορθόδοξης Θεολογίας για την τελειότητα του ανθρώπου δεν είναι ο πλούτος, η δύναμη, η κοινωνική επιφάνεια, αλλά η πληρότητα, η εσωτερική ελευθερία, η επιδίωξη της αλληλεγγύης, της ειρήνης και της συναδέλφωσης που προάγει τον πολιτισμό. Και στη συζήτηση αυτή, σημαντικές είναι πάλι οι πρωτοβουλίες του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών, στην πρόσκληση του οποίου έχουν ανταποκριθεί οι Ορθόδοξες Εκκλησίες. Από τα όργανα του Συμβουλίου αυτού έχει υπογραφεί ένα κείμενο με τίτλο «Αγάπη, κλίση για αγάπη και δράση». Τι λέει αυτό με πολύ απλά λόγια? Μέσα στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα για την ακεραιότητα όλης της δημιουργίας. Η οικονομία του Θεού θα πρέπει να προάγει το μοίρασμα, την παγκόσμια αλληλεγγύη, ώστε με τη χάρη του Θεού να μεταμορφωθεί ο κόσμος. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο ανακήρυξε τη δεκαετία 2001-2010 ως την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, ως οικουμενική δεκαετία για την υπέρβαση της βίας, θεωρώντας ότι η βία, που είναι η λογική της δύναμης και της κυριαρχίας, είναι κοινή απειλή και συμπεριλαμβάνει όλο το φάσμα των σημερινών προβλημάτων. Για να δώσουν μάλιστα το παράδειγμα οι ίδιες οι εκκλησίες, στους στόχους τους συμπεριέλαβαν τη γνώση της πνευματικότητας των άλλων θρησκειών και την ανοχή στο θρησκευτικό πλουραλισμό. Το όραμα για την οικοδόμηση ενός πολιτισμού της ειρήνης, της συμφιλίωσης και εν τέλει μιας δίκαιης παγκοσμιοποίησης με γνώμονα τον άνθρωπο θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά φιλόδοξη δράση που δείχνει παράλληλα και την ουσία της Εκκλησίας ως κοινωνίας της αγάπης. Κοινός στόχος των συγγραφέων είναι ότι η ειρήνη είναι ο κατεξοχήν θεολογικός στόχος των Εκκλησιών. Και σε ό,τι αφορά την Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία, θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την έμπρακτη καταπολέμηση της αδικίας και της βίας. Μολονότι όμως η Εκκλησία είναι, πρέπει να είναι, κοινωνία αγάπης, άλλωστε και ο Ιησούς πριν πάρει το μονοπάτι για τον Γολγοθά, άφησε στους μαθητές του ως παρακαταθήκη την ειρήνη, πολλές φορές αναπτύχθηκαν συγκρούσεις μέσα στους ίδιους τους κόλπους της. Γι' αυτό προτείνεται από τους συγγραφείς η ανάγκη προώθησης ενός διαθρησκειακού διαλόγου για την αποδοχή του πλουραλισμού, καθώς και η ένταξη του θέματος στα ευρωπαϊκά θεολογικά προγράμματα σπουδών. Αυτές βέβαια είναι οι προτάσεις, οι στόχοι. Για να είναι όμως ρεαλιστικοί, θα πρέπει οι ίδιες οι εκκλησίες να ακολουθήσουν μια κοινή οικουμενική πορεία, να γίνουν πιο ευαίσθητες σε καταστάσεις βίας και να επιδιώξουν την οικοδόμηση ενός πολιτισμού ειρήνης, δικαιοσύνης και ελευθερίας. Κλείνοντας, θα ήθελα να θυμίσω ότι σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στην οποία ανήκουμε, η Εκκλησία έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού από τον πρώιμο κιόλας μεσαίωνα. Θεωρώ δε ότι μπορεί να έχει ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία, πέρα από την καθαρά θεολογική της αποστολή. Απαλλαγμένη από φοβίες και αγκυλώσεις, μπορεί να προσαρμόσει τη θέση της στη σύγχρονη πραγματικότητα, να αποκτήσει ένα σύγχρονο πρόσωπο, να αναπτύξει μια σύγχρονη προσέγγιση, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των σημερινών καταιγιστικών προβλημάτων. Είναι καλό οι θεσμοί να επικαιροποιούν τις θέσεις τους, να αφουγκράζονται το σήμερα και τους προβληματισμούς της κοινωνίας, να είναι ανοιχτή και δεκτική και όχι κλειστή και περιχαρακωμένη. Συχνά δυστυχώς βιώνουμε δείγματα περιχαράκωσης και αναδίπλωσης, καχυποψίας, ακόμη και εχθρότητας απέναντι στο διαφορετικό που το αντιμετωπίζουν ως ξένο και εχθρικό. Οι αντιδράσεις αυτές πάνε πίσω την κοινωνία, δημιουργούν ένα φοβικό κλίμα και καλλιεργούν διχαστικό λόγο. Ένας λόγος παραπάνω συνεπώς που χρειαζόμαστε πρωτοβουλίες όπως η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, που ανήκει σε φωτισμένους ιεράρχες και θεολόγους με ευρύς ορίζοντες σκέψης, που δεν συμβιβάζονται, που οραματίζονται, που ονειρεύονται μια Εκκλησία που παλεύει για ένα καλύτερο κόσμο, δίκαιο, ειλικρινή
πυρηνικό. Ευχαριστώντας σας, εύχομαι καλή δύναμη τη συνέχεια του έργου σας. Ευχαριστούμε, Ανίτα. Ο καθηγητής κύριος Κυρτάτης. Σεβασμιότατε, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, αισθάνομαι πολύ τυχερός που συμμετέχω στη σημερινή συζήτηση. Στις σπουδές ιστορίας, φιλολογίας και φιλοσοφίας της θύραθεν παιδείας την οποία υπηρετώ, τα βιβλία της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου δεν συγκαταλέγονται στα λεγόμενα best-sellers. Για την ακρίβεια, όπως και τα περισσότερα βιβλία θεολογίας, περνούν συχνά απαρατήρητα, δίχως σχόλια ή έστω αντίλογο. Το γνωστό χάσμα που χωρίζει ακόμα στον τόπο μας τις θεολογικές από τις φιλοσοφικές σχολές είναι ασφαλώς ένα ενδιαφέρον ζήτημα που θα άξιζε κάποτε να ξαναδούμε και να ξανασυζητήσουμε. Δεν θα υποκριθώ ότι γνωρίζω την αιτία του χάσματος, ούτε ότι το διαβαίνω ο ίδιος με ευκολία. Παρά την εκτίμηση που τρέφω για το έργο της Ακαδημίας, με την οποία έχω κατ' επανάληψη συνεργαστεί, ακόμα και η εκδοτική σειρά εν διαλόγω θα μπορούσε να με έχει διαφύγει, αν δεν με υποχρέωνε να ασχοληθώ μαζί της ο παλιός φίλος Παντελής Καλετζίδης. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η τύχη για την οποία αισθάνομαι ευτυχής. Οι υποχρεώσεις είναι συχνά ευεργετικές. Χωρίς περιστροφές, θα παραδεχτώ λοιπόν ότι μόλις πρόσφατα διάβασα το βιβλίο του Ζαν Ντανιελού, Δοκίμιο για το μυστήριο της ιστορίας. Γνώριζα προφανώς τον συγγραφέα του από παλιά και τον είχα επανειλημμένως χρησιμοποιήσει στις ιστορικές μου μελέτες, αλλά δεν είχα ποτέ θεωρήσει ότι με αφορά το συγκεκριμένο δοκίμιο που γράφτηκε την εποχή σχεδόν που γεννήθηκα. Και να τώρα που αναντιφώντας αυτό, αναρωτιέμαι όχι μόνο πώς μου είχε διαφύγει ως τώρα, αλλά πώς μπορούν να το παραγνωρίζουν οι συνάδελφοί μου ιστορικοί, φιλόλογοι και φιλόσοφοι. Πόσο μάλλον που ξεκινά διαλεγόμενο με τον Κάρολ Λεβίτ, στον οποίο στρέφεται συχνά κάθε σοβαρός μελετητής όταν επιχείρει να βγάλει νόημα από την ιστορία μου. Για να αναπτύξει τη δική του άποψη γύρω από το νόημα αυτό, που το αποκαλεί εξ αρχής μυστήριο, ο Ντανιελού ανοίγεται σε μια σειρά κοινωνικά θέματα, με τα οποία καλείται σήμερα να αναμετρηθεί όχι μόνο ο επαγγελματίας ιστορικός, αλλά κάθε προβληματισμένος πολίτης. Το πρώτο που εκπλήσει το σημερινό αναγνώστη του βιβλίου είναι η επικαιρότητά του. Αμόρφωτη, αδιάβαστη και ανιστόριστη, ανιστόρητη καθώς είμαστε, νομίζουμε συχνά ότι η ανάδυση των μη δυτικών πολιτισμών στο προσκήνιο της ιστορίας, της Κίνας, της Ινδίας, του αραβικού κόσμου, της Τουρκίας, του Ισραήλ, οι διασταυρούμενοι πολιτισμοί και αντιπαρατηθέμενοι εθνικισμοί, οι μαζικές μετακινήσεις λαών και η μεταναστευτική έκρηξη είναι ζητήματα του ύστερου 20ου, αν όχι του πρώην 21ου αιώνα. Διαβάζοντας τον Ντανιελού, αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε στον απλό απόϊχο προβλημάτων που ήταν ήδη καυτά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν όχι νωρίτερα. Η επικαιρότητα των επιλογών του συνίσταται στην έγκαιρη ανάδειξη προβλημάτων με τα οποία καλούμαστε σήμερα να αναμετρηθούμε μισό αιώνα και περισσότερο αργότερα. Ο Ντανιελού παρατηρεί μεταξύ άλλων τις αρχές της δεκαετίας του 50 ο δυτικός κόσμος ήταν απαράσκευος να αντιμετωπίσει το θέμα των μεγάλων μεταναστεύσεων και παρουσίαζε μια εντυπωσιακή ένδυα στο αίσθημα της φιλοξενίας. Μια ένδυα που μάλλον επιδεινώθηκε με τα χρόνια. Ο εκπατρισμός και ο ξεριζωμός τέτοιου πλήθους για ποικίλες αιτίες είναι μια συμφορά με ανυπολόγιστη οδύνη. Και ωστόσο, όπως ισχυρίζεται, είναι μια εξαίρετη ευκαιρία για επαφή, γνωριμία και συνεννόηση διαφορετικών πολιτισμών. Εξάγει μάλιστα το συμπέρασμα ότι η ανθρωπότητα θα ήταν λιγότερο όμορφη αν δεν υπήρχε η Κίνα, η Αραβία, ο κόσμος των μαύρων. Η ανθρωπότητα, πιστεύει ο Ντανιελού, δεν έχει ελπίδες να υπερβεί τις γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές, χαρακτηρίζοντας την προσδοκία αυτή
παροδία του Παραδείσου. Μπορεί ωστόσο να γεφυρώσει κάπως τα χάσματα και στην προσπάθεια αυτή εντοπίζει ένα από τα ιεραποστολικά καθήκοντα της σημερινής Εκκλησίας. Επιζητούσε έτσι από τους πανεπιστημιακούς συναδέλφους του την εποχή του να μοιήσουν την Εκκλησία του στις μεγάλες κουλτούρες της Ανατολής, τις Σημιτικές, τις Αφρικανικές, τις Ινδικές, τις Κινέζικες. Η Εκκλησία στην οποία προσέβλεπε όφιλε να αγαπήσει την ίδια της την ποικιλότητα. Ο Νταγγελού ισχυρίζεται ότι δεν τον φόβιζαν οι νεοθερισμοί στην πρόσληψη του χριστιανισμού, ούτε η πολιτισμική ποικιλομορφία, ούτε η γλωσσική πολυφωνία. Αποδεχόμενος τη Βαβέλ, ως αναπόδραστη και αναπόφευκτη, προσέβλεπε στον εμπλουτισμό των θρησκευτικών παραδόσεων. Η χριστιανική οπτική δεν εξαρτάται από αυτές τις παραδόσεις, εφόσον σύμφωνα με αυτήν, τα μεγάλα και μοναδικά γεγονότα που καθοδηγούν την ιστορία είναι επίσης αναπόδραστα και αναπόφευκτα για όλη την ανθρωπότητα, σε όποιο πολιτισμικό περιβάλλον και αν συντελέστηκαν. Ο χριστιανισμός σύμφωνα με τον Ντανιελού φτιάχνει την αληθινή ιστορία. Είναι θεμελιωδώς μια ιστορία, όχι η σύλληψη ενός ιδανικού κόσμου. Αλλά για να συμμετέχει στη δημιουργία της ιστορίας, οφείλει να συνειδητοποιεί κάθε στιγμή την ιστορικότητά του. Η προσδοκία των εσχάτων είναι ασφαλώς μέγιστο καθήκον των χριστιανών. Τα έσχατα, ωστόσο, βρίσκονται ήδη καθοδόν, καθώς θεμελιώνονται σε μια σειρά από συντελεσμένα γεγονότα. Σε αυτό ακριβώς έβλεπε μια ουσιώδη διαφορά ανάμεσα στον χριστιανισμό και διάφορα άλλα φιλοσοφικά και πολιτικά ρεύματα. Άλλα από αυτά κοίταζαν προς τα πίσω και άλλα κοιτάζουν προς το μέλλον. Ο χριστιανισμός αντιθέτως κοιτάζει προς ένα κέντρο, το οποίο σημαδεύει την ιστορία. Τα έσχατα, όπως τα αντιλαμβάνετε, θα είναι η ολοκλήρωση ενός μοναδικού ιστορικού γεγονότος. Την πεποίθηση αυτή την προβάλλει ως θεολόγος, συνομιλώντας με θεολόγους και πιστούς. Με έναν ενδιαφέροντα τρόπο, η πεποίθηση αυτή του επιτρέπει να συνομιλήσει και με τους θύραθεν ιστορικούς. Αφιερώντας τη ζωή του σε ιστορικές και φιλολογικές μελέτες, ο Ντανιελού δεν προσποιείται ότι εγκαταλείπει τη χριστιανική του αποστολή. Η θύραθεν και η ιερά ιστορία, υπογραμμίζει με έμφαση, εμφανίζονται ως δύο ανεξάρτητες πραγματικότητες. Ή πάντως πραγματικότητες που αδυνατούμε να συλλάβουμε τις σχέσεις τους. Μεταξύ τους δεν υπάρχει ενδιάμεσο πεδίο. Η ιερά ιστορία, που προσλαμβάνει ως κεντρικό ιστορικό γεγονός την ανθρώπιση του Ιησού, γνωρίζεται μόνο με την πίστη. Αλλά είναι ακριβώς αυτός ο απόλυτος διαχωρισμός θύραθεν και ιεράς ιστορίας που την επιτρέπει να εντληθεί και στη θύραθεν, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη χειρισμού της με άλλα εφόδια πέρα από τα αμοιβώς ακαδημαϊκά. Η πεποίθηση αυτή τον έφερε μπροστά και στο δικό μου δρόμο, καθώς ήθελα να μελετήσω μια σημαντική ιστορική περίοδο, δίχως να έχω κάποιο ειδικό ενδιαφέρον για τις θεολογικές του στοχεύσεις. Με το έργο που έχει επιτελέσει ο Ντανιελού γύρω από τη χριστιανική γραμματεία και μάλιστα την ελληνική, καθίσταται έγκυρος δάσκαλος των θύραθεν ιστορικών και φιλολόγων. Στην πορεία των συλλογισμών του, ο Ντανιελού είχε μονίμως τη σκέψη του στους μαρξιστές, που ασκούσαν τη δεκαετία του 50 και του 60 αυξανόμενη επιρροή και κυριαρχούσαν σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Αντάλλαξε δημιουργικά απόψεις με τους αδερφούς του Προτεστάντες, αποκομίζοντας όφελος ακόμα και από την εσχατολογία του Μπούλτμαν. Επικαλέστηκε Αγγλικανούς και εκπατισμένους Ρώσους Ορθοδόξους, όπως το πληρώσαν. Ωστόσο, παρά το μέγιστο ενδιαφέρον του για την ελληνική πατερική παράδοση, δεν φαίνεται να βρει διάξιο συνομιλητή στον χώρο της νεότερης ελληνικής Ορθόδοξης θεολογίας. Νομίζω λοιπόν ότι προκαλούσε μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη αν είχε τη δυνατότητα να συμβουλευτεί τις συμβολές στα μαθήματα που εγγενίασε η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλης Δημητριάδος το 2000 με θέμα Εκκλησία και Εσχατολογία. Δεν θα συμφωνούσε με όλα όσα τα διάβαζε. Νομίζω για παράδειγμα ότι τα παρενέβαινε στη συζήτηση υποστηρίζοντας οι Έλληνες θεολόγοι υποτιμούν την Ιεραποστολή, ενώ γι' αυτόν η Εκκλησία είναι η Ιεραποστολή. Και η εσχατολογική ελπίδα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μέσα από αυτήν. Αλλά είμαι σίγουρος ότι του άρεσε η ιδέα μιας πλούσιας συζήτησης γύρω από τα έσχατα.
Και θα του άρεσε ακόμα πιο πολύ να διαπιστώσει ότι οι Έλληνες Ορθόδοξοι θεολόγοι προσπαθούν επιτέλους να κατανοήσουν και να συνομιλήσουν με τη ρωμαιοκαθολική αντίληψη πήρε σκάτω. Διάβασε τον τόμο Εκκλησία και Σκατολογία ήδη στην πρώτη του έκδοση, με μεγάλο ενδιαφέρον και ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη για το μέγεθος και το βάθος της αρνιάς μου. Δεν είναι ένα βιβλίο εύκολο για τους τίθεν ιστορικούς. Προϋποθέτει πολλά και λεπτά θεολογικά ζητήματα και ανοίγεται σε αποχρώσεις της πατρικής παράδοσης, την οποία οι περισσότεροι είναι Έλληνες αγνώνουν. Θα αποδώσω μάλιστα την άγνοια αυτή σε μια διαπίστωση που προβάλλεται ως εισαγωγική στον τόμο. Στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπάρχει μια σαφής υποχώρηση της εσχατολογίας, που έχει επιπτώσεις και στην προσφερόμενη θρησκευτική παιδεία. Στη σημερινή ελληνική κοινωνία, η μοναδική σχεδόν στιγμή που γίνεται λόγος για Ανάσταση είναι το Πάσχα, περισσότερο στη λειτουργία και λιγότερο πίστη. Οι Έλληνες θεολόγοι είχαν ανέκαθεν εξοικείωση με την ελληνική πατερική παράδοση. Ο τόμος ανοίγεται πάντως και στις βιβλικές έρευνες που παρέμεναν ως σήμερα αρκετά υποβαθμισμένες. Σημειώνονται, για παράδειγμα, οι διαφορές στον τρόπο που παρουσιάζονται οι εσχατολογικές προσδοκίες στα συνοπτικά Ευαγγέλια και το κατά Ιωάννη. Συστηματικότερα γίνεται επίκριση των πρώιμων εκκλησιαστικών συγγραφέων με τους οποίους η θύραθεν παιδεία διατηρεί κάποια καλύτερη σχέση. Ξεχωρίζουν η αποκαλυπτική γραμματεία, η προσδιώγοντα επιστολή, ο Ριγέννης, ο ιστορικός της Εκκλησίας Ευσέβιος, ο Ευάγριος, ο Γρηγόριος Νήσης, αλλά και ο Αυγουστίνος. Διαπίστωσα λοιπόν ότι η μεγάλη ποικιλία των εσχατολογικών αντιλήψεων που απαντά στις σημερινές θεολογικές συζητήσεις ανάγεται ήδη στους πρώτους αιώνες διαμόρφωσης του χριστιανικού δόγματος. Έχοντας την τάση να αναζητούν την αυθεντική κατανόηση της εσχατολογίας, οι θεολόγοι αναγκάζονται να αντιπαραθέτουν, να αντιπαρατεθούν σε πλήθος διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες ωστόσο προσλήφθηκαν για αιώνες επίσης ως αυθεντικές. Οι συνεργάτες του τόμου, ή πάντως πολλοί από αυτούς, αποδέχονται ότι ο ιστορικός χαρακτήρας της εσχατολογίας δεν μπορεί να παραμένει διαχρονικά αναλύωτος και ότι χρειάζεται διαρκώς νέες επεξεργασίες σε διάλογο με την κοινωνία και τον πολιτισμό της. Η Ορθόδοξη παράδοση τόνιζε ανέκαθεν τη σημασία της ευχαριστιακής εμπειρίας και του ασκητικού βιώματος. Διάφοροι εισηγητές τώρα προσπαθούν να επανεξετάσουν την παράδοση αυτή και να τροποποιήσουν τις προτεραιότητές της. Πρόσεξα έτσι ότι η ίδια η Θεία Ευχαριστία ερμηνεύεται κάποια στιγμή ως κυραποστολικό γεγονός, ενώ γίνεται απόπειρα σύνδεσης, αποσύνδεσης της ασκητικής εμπειρίας με αυτή που στηρίχθηκε για αιώνες στον Ευάγριο. Αρκετοί από τους εισηγητές διαλέγονται με τη ρωμαιοκαθολική και την προτεσταντική θεολογική παράδοση, συνήθως υπογραμμίζοντας μεγάλες ή πάντως αγεφύρωτες διαφορές. Μου προκάλεσαν ωστόσο ενδιαφέρον οι προσπάθειες διαλόγου με μη χριστιανικές παραδόσεις για το νόημα της ιστορίας. Διάβασα έτσι αρκετά για τις ιστορικές αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων, όχι πάντα με ικανοποίηση, καθώς και λίγα για την εσχατολογία των Εβραίων. Ακόμη και πιο επίκαιρη μου φάνηκε η προσπάθεια για γνωριμία με την Ισλαμική εσχατολογία ή την εσχατολογία των χιλιαστικών κινημάτων και της νέας εποχής. Εξέχουσα θέση στον τόμο κατέχει συζήτηση για τη θέση των εθνών στις εσχατολογικές προσδοκίες και μάλιστα του ελληνικού έθνους, που ταύτισε το όραμα των εσχάτων με το όραμα αποκατάστασης της Ρωμιοσύνης. Μια ταύτιση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική Εκκλησία, η οποία προσλαμβάνει το έργο της ως πρωτίστως πατριωτικό και θρησκευτικό. Κατά κάποιο τρόπο, ολόκληρος ο τόμος προσπαθεί να επαναφέρει την ελληνική θεολογία στις εσχατολογικές στοχεύσεις της, διαχωρίζοντάς τις από τις εθνικές. Δεν έχω τον χρόνο ούτε το υπόβαθρο να αναφερθώ σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους συνεργάτες του τόμου. Να σημειώσω τουλάχιστον τη διεύρυνση των αναζητήσεων προς την πολιτική αλλά και την αισθητική διάσταση της εσχατολογίας, καθώς και τη διάλογο και τον διάλογο του εσχατολογικού χρόνου με τις απόψεις των φυσικών επιστημών. Μια μελέτη πάντως που δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστη αναζητά εσχατολογικά σημεία στην νεότερη λογοτεχνία και μάλιστα την ελληνική. Αν έχει δίκιο ο σεβαστός μας Μητροπολίτης προλογίζοντας την έκδοση, και δεν μπορεί παρά να έχει δίκιο, ότι η θεολογία είναι σήμερα στην Ελλάδα αποξενωμένη από το εκκλησιαστικό σώμα και ότι επήγει η αποκατάσταση των σχέσεων,
τότε η πρόσληψη της εσχατολογίας από την ελληνική λογοτεχνία θα πρέπει να καταστεί φωτεινός οδηγός δράσης. Προκύπτει πράγματι μια πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις θεολογικές επεξεργασίες, ακόμα και των πλέον φωτισμένων και σύγχρονων θεολόγων από μια μεριά, και τις διάχυτες εσχατολογικές αντιλήψεις που αποτυπώνται στις συνειδήσεις των καλύτερων και πλέον ευαίσθητων λογοτεχνών όπως του Σολομού, του Παπαδιαμάντη ή του Ελίτου. Ιδιαίτερως εντυπωσιακή είναι η απουσία εσχατολογικών προσδοκιών στη μακραίωνη δημοτική ποίηση, που φανερώνει μια ουσιαστική πτυχή της κατά τα άλλα θρησκευόμενης λαϊκής ψυχής. Να ένα πεδίο που θα έπρεπε να απασχολήσει τους προβληματισμένους θεολόγους. Η λαϊκή παράδοση γνωρίζει καλά τον Άδη, αλλά αγνοεί παντελώς την Ανάσταση. Στον τόμο γίνεται με παρησία η παραδοχή ότι η Ορθοδοξία στις μέρες μας εμφανίζεται επιφυλακτική στο διάλογο γύρω από τα παγκόσμια θέματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θύραθεν ιστορία και τις επιστήμες. Ο διάλογος αυτός απασχολούσε και απασχολεί αντιθέτως εντονότατα, όπως είδαμε, το έργο του Ντανιελού και τη ρωμαιοκαθολική παράδοση. Ο Ντανιελού πάντως δεν πρόλαβε να ζήσει την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού που θέτει τη θεολογία και μάλιστα την Ορθόδοξη ενώπιον ζητημάτων όπως είναι η νέα θέση του χριστιανισμού σε πολυπληθείς κοινωνίες οι οποίες για δεκαετίες προσπάθησαν να την εξομολύσουν. Και ένα τρόπο η Ακαδημία σπέβδει να εμπλακεί στη συζήτηση με το δεύτερο τόμο της σειράς σαν διαλόγο. Ο Αριστοτέλης Παπανικολάου θέτει ευθέως την Ορθοδοξία ενώπιον πολιτικών ζητημάτων της εποχής μας. Εξετάζει λοιπόν τη σχέση της Θείας Ευχαριστίας με τη δημοκρατία, της χριστιανικής αντίληψης περί προσώπου με τα ανθρώπινα δικαιώματα, της εξομολόγησης με την πολιτική συγχώρηση και την ελευθερία. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει για την ελληνική Ορθοδοξία η απολογία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Β' προς τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο για τον ρόλο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη διάρκεια της Τέταρτης Σταυροφορίας. Η θέωση και η θεολογία του προσώπου γίνονται εργαλεία συνομιλίας γύρω από επίκαιρα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Η λέξη με την οποία θα μπορούσα να χαρακτηρίσω το εγχείρημα της Ακαδημίας στο σύνολό του είναι αγωνία. Τη συνάντησα στην αντιφώνηση του Σεβαστού Μητροπολίτη Περγάμου με την οποία κλείνει ο τόμος με τις εισηγήσεις που έγιναν για την αποτίμηση του πλούσιου έργου του. Χωρίς περιστροφές, ο Ιωάννης Ζιούλας εκτιμά ότι ζήσει μια εποχή θεολογικού Έλληνος παραγμού και διαπιστώνει ότι ο επιχειρούμενος διάλογος διεξάγεται ακόμα και σήμερα με το φόβο της καταγγελίας για αίρεση. Καλεί ωστόσο την Ορθοδοξία και μάλιστα την ελληνική να καταστεί συναφιακή και να δώσει με παρησία απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα της οικολογίας, της βιοειθικής, της σεξουαλικής ηθικής, της ιεραποστολής, της αντιμετώπισης της βίας, της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας που μοιάζει να απειλεί ακόμα και τον ευχαριστιακό χαρακτήρα του χριστιανισμού και προσφέρει με τις γνώσεις του και τη μεγάλη του πείρα ως κληρονομιά έναν οδηγό δράσης. Καλεί τους θεολόγους να μην ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το τι είπαν οι πατέρες στην εποχή τους, αλλά τι θα έλεγαν σήμερα, αν βρίσκονταν αντιμέτωποι με τα προβλήματα ενός σύγχρονου δυτικού ανθρώπου ή ενός Αφρικανού. Η σοφή αυτή συμβουλή με βοήθησε να καταλάβω κάπως γιατί είναι τόσο δύσκολος ο διάλογος του θείου ιστορικού με τον θεολόγο. Ακόμα και όταν διαβάζουν τα ίδια κείμενα της χριστιανικής γραμματείας, ο ιστορικός κοιτάει στο παρελθόν για να κατανοήσει αυτό που έχει λεχθεί, ενώ ο θεολόγος κοιτάει στο παρελθόν για να βρει απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν είχαν τότε τεθεί. Και μοναδική διέξοδο στο χάσμα αυτό βλέπω την ανάγκη να διαβάζουν οι θεολόγοι τα κείμενα της παράδοσής τους, χωρίς να ισχυρίζονται ότι υπόθηκε ήδη αυτό που πρέπει να υποθεί σήμερα, αλλά και απ' την άλλη την ανάγκη να πληροφορηθούν οι ιστορικοί κάτι γύρω από το είδος των ερωτημάτων που απασχολούν τη θεολογία, κάτι γύρω από την αγωνία της. Γι' αυτό αισθάνομαι σήμερα τυχερός. Πήρα μια πρόγευση από αυτό που με περιμένει με τις μελλοντικές δραστηριότητες της Ακαδημίας
την οποία συγχαίρω για το πλούσιο και το εμπειρό της έργου, επιτελούμε μάλιστα από μια Μητρόπολη που ξέρει καλά τι θα πει φιλοξενία και κοινωνική μέρημνα. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε κύριε Καρδιφά, υποδιδάκτορα σχολείας κύριος Μπαλτάς. Φιλοσοφίας. Ευχαριστώ. Στη σημερινή παρουσία θα αναφερθώ σε ορισμένα από τα μέχρι στιγμής εκδοθέντα βιβλία της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών του Βόλου και για λόγους μεθοδολογικούς τα διακρίνω σε τόμους πρακτικά συνεδρίων, στα θεολογικά δοκίμια Ελλήνων και ξένων θεολόγων και στις τρεις μουσικολογικές εκδόσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν την αναφορά με τα συνέδρια που οργάνωσε η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών και συγκεκριμένα με το Εκκλησία και Εσχατολογία, το συνέδριο το αφιερωμένο στον Παναγιώτη Τρεμπέλα και τέλος στον Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζησγιούλα, τα πρακτικά των οποίων έχουν ήδη εκδοθεί. Εκκλησία και Εσχατολογία, εκδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2014, σελίδες 443. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση του ομώνυμου κύκλου διαλέξεων της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών στο Βόλο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Ύστερα από το εισαγωγικό κείμενο «Εσχατολογία, Θεολογία και Εκκλησία» του Παντελή Καλαϊτζίδη, ακολουθούν οι εισηγήσεις του Μητροπολίτη Ιωάννη Ζησγιούλα με θέμα «Εκκλησία και Έσχατα», του Πέτρου Βασιλιάδη «Εσχατολογία, Εκκλησία και Κοινωνία», του Νίκου Ματσούκα «Εκκλησία και Βασιλεία του Θεού», του Σταύρου Γιαγκάζογλου «Οι θεολογικές προϋποθέσεις της Εκκλησίας ως εσχατολογικής κοινότητας», του Γεωργίου Πατρώνου «Ο άνθρωπος ως πρόσωπος στην πρωτολογία, ιστορία και εσχατολογία», του Μάριου Πέμψου «Χριστιανική και Εβραϊκή Εσχατολογία», του Νίκου Τόντου «Η καταξίωση της ιστορίας και η εσχατολογική ακεραίωση του χρόνου», του Δημήτρη Αρκάνα «Το τέλος της ιστορίας στην εσχατολογία» του Κατελουάνιν Ευαγγελίου, του Αλέξανδρου Καριώτογλου «Απόψεις Ισλαμικής Εσχατολογίας, η περίπτωση του Αλ Καζάρι», του Θανάση Παπαθανασίου «Η Ιεραποστολή και Εσχατολογία», του Δημήτριου Μόσχου «Η Εσχατολογία στον Αιγυπτιακό Μοναχισμό επί τη βάση της ιστορίας των κατέγγυπτων μοναχών και της λαυσαϊκής ιστορίας», του Δημήτρη Πεκριδάκη «Εικόνα, ανοιχτό παράθυρο στην 8η ημέρα» ή «Το τέλος της τέχνης», κριτικό σχόλιο στην εσχατολογία της Ορθόδοξης Εικονολογίας, του Βασίλεια Αδραχτά «Η πολιτική διάσταση της εσχατολογίας», του Γεωργίου Σκαλτσά «Η εσχατολογία ως δυναμική κοινωνική οντολογία, η πρόταση του Αγίου Γρηγορίου Νήσης για μια νέα οντολογία», του Παντελή Καλαϊτζίδη «Εκκλησία και Έθνος σε εσχατολογική προοπτική», του Στέλιου Παπαλεξανδρόπουλου «Νέα θρησκευτικότητα και εσχατολογία», του Πατρός Ευαγγέλου Γκανά «Εσχατολογικά σημεία στην νεότερη λογοτεχνία» και του Γεωργίου Παύλου «Φυσικός και εσχατολογικός χρόνος». Τον εσχατολογικό χαρακτήρα του είναι της Εκκλησίας τονίζει η τοποθέτηση του Μητροπολίτη Περγάμου. Εισαγωγικά, αν η Εκκλησία είναι εν το κόσμο, αλλά όχι εκ του κόσμου, αν ούκ έχουμε όδε μένουσαν πόλην, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε, από την προς Εβραίους επιστολή, το χωρίο, τότε η ταυτότητα της Εκκλησίας, η υπόστασή της, η οντολογία της, είναι εσχατολογική. Το είναι της βρίσκεται στη μέλουσα Βασιλεία του Θεού, οι ρίζες της είναι στα έσχατα και μόνο, τα κλονάρια και τα φύλλα του δέντρου της βρίσκονται στο παρελθόν και το παρόν της ιστορίας, σελίδα 44 του τόμου. Κινούμενος στην ίδια ερμηνευτική, ο Σταύρος Γιαγκάζογλου, αφού σημειώσει ότι, εισαγωγικά, ήθιστε οι δογματολόγοι να επισυνάπτουν την εσχατολογία ως τελευταίο κεφάλαιο και κατακλείδα της εκκλησιολογίας, κλείνονται εισαγωγικά, θα τονίσει ότι, εισαγωγικά, η Εκκλησία έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ο μεταϊστορικός αυτός χαρακτήρας της τη φέρει εντός της Βασιλείας. Ο σκοπός της δημιουργίας του κόσμου στην προαιώνια βουλή του Θεού είναι η μεταμόρφωσή του σε Εκκλησία, δηλαδή σε Βασιλεία.
Ως εντελέχεια της ιστορίας, η Εκκλησία, ενώ διακρίνεται στην παρούσα φάση από τη Βασιλεία και μόνο κατά πρόληψη μετέχει εξοικονίζοντας τα έσχατα στη Θεία Ευχαριστία, στο μέλλον θα είναι πλήρως ενοποιημένη και ταυτόσιμη με αυτήν. Κλείνουν τα εισαγωγικά σελίδα 89 του τόμου. Ομοίως και ο Παντελής Καλαϊτζίδης θα τονίσει ότι εισαγωγικά ο πιστός, αν και ζει εντός της ιστορίας, αρνείται να απορροφηθεί από την ιστορία. Ενώ ο χριστιανισμός είναι κατά βάση ιστορικός, προσβλέπει σε μια πραγματικότητα τη Βασιλεία του Θεού που είναι μεταϊστορική, αλλά που έχει αρχίσει να επηρεάζει και να φωτίζει το ιστορικό παρόν, καθώς τα έσχατα εισβάλλουν αδιάκοπα, αν και παράδοξα, στην ιστορία, σελίδα 344 του τόμου. Με αφορμή αυτές τις τοποθετήσεις, θα θυμίσω στο σημείο αυτό την παλαιότερη διατύπωση του σπουδαίου Ρώσου φιλοσόφου Σεργίου Μπουλγάκοφ πάνω στη δυναμική της παραδόσεως στο σύγχρονο κόσμο, ότι εισαγωγικά η παράδοση δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι επίσης παρόν, όπου ήδη ζει το μέλλον. Η αναφορά είναι από το έργο του «Η Ορθοδοξία», που είχε πρωτοεκδοθεί το 1932. Σε μια γενικότερη αποτίμηση θα έλεγα ότι η αναφερθήσα προβληματική, με ανακοινώσεις ενδιαφέρουσες και ασφαλώς επιστημονικά τεκμηριωμένες, ήταν μια αποκάλυψη στα θεολογικά πράγματα, διότι επανέφερε στο προσκήνιο την εσχατολογική φύση της ευχαριστιακής εμπειρίας της Εκκλησίας μέσα από τη διαλεκτική παρόντος και μέλλοντος, ιστορίας και βασιλείας του Θεού. Νικόλαος Ασπρούλης επιμέλεια, Παναγιώτης Τρεμπέλας μεταξύ παράδοσης και ανανέωσης, μεταξύ επιστήμης και ιεραποστολής, εκδοτική Δημητριάδος, Πόλος 2016, σελίδες 413. Ο τόμος αυτός αποτελεί τα πρακτικά του ομώνυμου συνεδρίου που είχε γίνει στην Αθήνα στις 19 Τρίτου του 2011. Το εισαγωγικό κείμενο του τόμου με τίτλο «Παναγιώτης Τρεμπέλας, ένας προ-νεωτερικός μεταπατερικός ορθόδοξος θεολόγος του 20ου αιώνα», σελίδες 15-46 του Νίκου Ασπρούλη, που επιμελήθηκε τον τόμο, που προηγείται των εισηγήσεων, σκιαγραφεί με τρόπο προσεκτικό και αντικειμενικό το στίγμα μιας προσωπικότητας, καθώς επίσης και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή εμφανίστηκε και δραστηριοποιήθηκε, σελίδα 46 του τόμου. Οι εισηγήσεις του τόμου καλύπτουν όλο το φάσμα της συγγραφικής παραγωγής του Παναγιώτη Τρεμπέλα, 1886-1977, μιας ιδιαίτερης και σημαντικής προσωπικότητας των θεολογικών γραμμάτων στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, η συγγραφική παραγωγή της οποίας έτυχε τόσο τοξολογικής όσο και απορριπτικής προσέγγισης και αποτίμησης εκ μέρους των θεολόγων κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Για την κριτική που είχε όψιμα ασκηθεί στο έργο του, ο Παναγιώτης Τρεμπέλας είχε πει εισαγωγικά «Εμείς αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε. Ας έρθετε εσείς οι νεότεροι να τα κάνετε καλύτερα». Κλείνουν εισαγωγικά, όπως καταγράφει η προφορική μαρτυρία του μακαριστού καθηγητή Κωνσταντίνου Παπαπέτρου. Η αναφορά αυτή υπάρχει στην ανακοίνωση του Γιώργου Βηλατή στη σελίδα 238 του τόμου. Ο τόμος περιέχει μια επισκόπηση της επιστημονικής διαδρομής του Τρεμπέλα. Είναι η ανακοίνωση του Αθανασίου Κοταδάκη, «Πνευματική και επιστημονική διαδρομή του Παναγιώτη Τρεμπέλα». Τρεις μελέτες βιβλικού ενδιαφέροντος με βάση τα αντίστοιχα έργα του Τρεμπέλα, τον Ιωάννη Καραβιδόπουλο, «Ιησούς από Ναζαρέτ και οι σύγχρονες αναζητήσεις του ιστορικού Ιησού», Χρήστου Καρακόλη με τίτλο «Τα καινοδιαθηκικά υπομνήματα του Παναγιώτη Τρεμπέλα» και Σταύρου Ζουμπουλάκη, «Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας ως μεταφραστής των βιβλικών κειμένων». Επίσης, μία μελέτη για το κηρυκτικό έργο του Τρεμπέλα, του πατρός Αντωνίου Πινακούλα, «Θεωρία και πράξη του κηρύγματος του Παναγιώτη Τρεμπέλα», δύο μελέτες που εξετάζουν τη συμβολή του θεολόγου στην επιστήμη της λειτουργικής, είναι η μελέτη του Παναγιώτη Καλαϊτζίδη, με τίτλο «Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας ως εκδότης λειτουργικών κειμένων», του Δημητρίου Τζέρμπου «Η συμβολή του Παναγιώτη Τρεμπέλα στην αναζωπήρωση της λειτουργικής ζωής στην Ελλάδα». Τρεις μελέτες οι οποίες εξετάζουν ζητήματα δογματικής απολογητικής και της σχέσης καταφατικής και αποφατικής θεολογίας στο έργο του Τρεμπέλα. Είναι οι μελέτες του Γιώργου Βλατή με τίτλο «Το απολογητικό έργο του Παναγιώτη Τρεμπέλα»,
του Δημητρίου Μπαθρέλου, η δογματική του Τρεμπέλα και του Παντελή Καλαϊτζίδη, μυστικισμός, αποφατισμός, καταφατική θεολογία και το ζήτημα της πιστότητας στην πατερική θεολογία. Υπάρχει επίσης μία μελέτη που αναφέρεται στο ρόλο του Τρεμπέλα στις διαχριστιανικές σχέσεις του καθηγητή Γαλίτη με τίτλο «Παναγιώτης Τρεμπέλας, ο οικουμενικός διδάσκαλος» και τέλος υπάρχει μία μελέτη που τοποθετεί το Τρεμπέλα στο πνευματικό πλαίσιο της εποχής του, του πατρός Ευαγγέλου Γκανά με τίτλο «Παναγιώτης Τρεμπέλας, η σκιά της εποχής πάνω στο έργο». Σε μία γενικότερη αποτίμηση, οι εισηγήσεις του παρόντος τόμου διακρίνονται από μία νυφάλη, αντικειμενική, επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση, γεγονός που οδηγεί σε μια προσεκτική αποτίμηση της πνευματικής προσφοράς ενός σημαντικού Έλληνα θεολόγου του 20ου αιώνα. Θα προσέθετα εδώ ότι με μια αντίστοιχη κριτική ματιά θα έπρεπε και οι νεότερες γενιές θεολόγων να προσεγγίζουν συνολικά τα πρόσωπα και τις ιδέες στον χώρο της νεοελληνικής θεολογίας. Ακολούθως, επιμέλεια του Παντελή Καλαϊτζίδη και Νικολάου Ασπρούλη με τίτλο «Πρόσωπο, Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού σε Ορθόδοξη και Οικουμενική Προοπτική, σύναξης ευχαριστίας προς τιμή του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα, εκδοτική Δημητριάδος Βόλος 2016, σελίδες 356». Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του συνεδρίου που οργανώθηκε στις 28 έως 30 Οκτωβρίου 2011 στο Βόλο προς τιμή του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα κατά την υποδοχή του ως εταίρου της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών. Στο πρώτο μέρος περιέχονται οι εισηγήσεις του Νικολάου Ασπρούλη με τίτλο «Η νεοπατερική θεολογία του Μητροπολίτη Περγάμου από τον πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκι στη θεολογική γενιά του 60», του Κωνσταντίνου Αγόρα «Αναφορές στην ουσία της θεολογίας και τη λειτουργία της ερμηνευτικής στο έργο του Μητροπολίτη Περγάμου», του Πέτρου Βασιλιάδη «Η εσχατολογική κατανόηση της Εκκλησίας στη σκέψη του Μητροπολίτη Περγάμου», του Επισκόπου Βραγιτσέβου Ιγνατίου Μίντιτς «Ευχαριστία και Βασιλεία, ο εικονιστικός ρεαλισμός της λατρείας», τον Άγιο Μάξιμου τον Ομολογητή και τον Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα, του Επισκόπου Σιλιβρίας Μαξίμου με τίτλο «Η ευχαριστιακή εκκλησιολογία του Μητροπολίτη Περγάμου και το ζήτημα του πρωτίου», του πατρός Δημητρίου Μπαθρέλου, ο επίσκοπος, οι πρεσβύτεροι και η κοινότητα στην εκκλησιολογία του Μητροπολίτη Περγάμου, επισημάνσεις και προοπτικές, του καθηγητή Γεωργίου Μαρτζέλου, με τίτλο «Η εκκλησιολογική σκέψη του Μητροπολίτη Περγάμου στο πλαίσιο του Οικουμενικού Διαχριστιανικού Διαλόγου», του Σταύρου Γιακάζουγλου με τίτλο «Η σύνθεση Χριστολογίας και Πνευματολογίας και οι εκκλησιολογικές συνέπειές της στο έργο του Μητροπολίτη Περγάμου», του Θεόφιλου Αμπατζίδη «Οντολογία του προσώπου και το δόγμα της Αγίας Τριάδος, μια σύγχρονη ανάλυση των Καπαδοκών από τον Ιωάννη Ζιζιούλα», του Μισελ Σταύρου «Η θεολογία του προσώπου στον Ιωάννη Ζιζιούλα και τον Βλαδίμιρο Λόσκι», του Επισκόπου Δυτικής Αμερικής Μαξίμου με τίτλο «Προλεγόμενα σε μια μελέτη σχετικά με το φύλο και την ετερότητα με ειδική αναφορά στη θεολογία του Ιωάννη Ζιζιούλα», του Κωνσταντίνου Τελικοστατή με τίτλο «Το ασκητικό ήθος στη θεολογία του Μητροπολίτη Περγάμου», της Εκατερίνης Τσαλαμπούλη με τίτλο «Οικολογική διάσταση της θεολογίας του Μητροπολίτη Περγάμου», του Αριστοτέλη Παπα-Νικολάου «Πρόσωπο και Ομολογία, η ομολογία της αλήθειας ως υποστατικό γεγονός, η κληρονομιά της θεολογίας του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα» και του Χαράλα Μπουβέντη «Καθολικότητα και έναντι ολότητας, η ευχαριστία ως σχολείο φιλετερισμού στο θεολογικό έργο ζωής του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα». Όπως φαίνεται από τους τίτλους των ανακοινώσεων, οι περισσότεροι εισηγητές κινήθηκαν κυρίως γύρω από ζητήματα εκκλησιολογίας και οντολογίας, τα οποία άλλωστε αποτελούν και τους βασικούς άξονες της θεολογικής σκέψης του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα. Στο δεύτερο μέρος του τόπου περιλαμβάνονται οι λόγοι του Μητροπολίτη Δημητριάδου Συγνατίου με τίτλο «Ο Μητροπολίτης Περγάμου ως θεολογική και εκκλησιαστική προσωπικότητα», του Παντελή Καλαϊτζίδη «Ακαδημαϊκός έπαινος Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα» και του ίδιου του Μητροπολίτη Περγάμου με τίτλο «Η Ορθόδοξη Θεολογία και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα». Αντί άλλης αποτίμησης για τον παρόντα τόμο που είναι ούτως ή άλλως εξαντλητικός, θα ολοκληρώσω τη σύντομη αυτή παρουσίαση με μια χαρακτηριστική τοποθέτηση του ίδιου του Ιωάννη Ζιζιούλα. Εισαγωγικά. Η Ορθόδοξη Θεολογία καλείται να δώσει τη μαρτυρία της
με όρους όχι πολεμικής, αλλά σαρκωτικής ιεραποστολής, μιλώντας το σύγχρονο άνθρωπο εκ των έσω. Τι άλλωστε έκαναν οι ίδιοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, μεταφέροντας και ερμηνεύοντας υπαρξιακά το Ευαγγέλιο στον ελληνικό πολιτισμό της εποχής τους. Χρέος της Ορθόδοξης Θεολογίας είναι να προσπαθεί να απαντά διαρκώς το ερώτημα, όχι τι είπαν οι πατέρες στην εποχή τους, αυτό είναι έργο των ιστορικών, αλλά τι θα έλεγαν σήμερα, αν βρίσκονταν αντιμέτωποι με τα προβλήματα ενός συγχρόνου δυτικού ανθρώπου ή ενός Αφρικανού κλπ. Σελίδα 332 του τόμου. Εν συνεχεία θα αναφερθώ σύντομα σε δύο μέχρι στιγμής εκδοθέντα θεολογικά δοκίμια. Πρόκειται για το δοκίμιο για το μυστήριο της ιστορίας του γνωστού Γάλλου Ρωμαιοκαθολικού θεολόγου Ζαν Ντανιελού και το βιβλίο «Η πολιτική της θέωσης, η Ορθοδοξία συναντά τη δημοκρατία» του ελληνικής καταγωγής Αριστοτέλη Παπανικολάου, καθηγητή σήμερα στη Νέα Υόρκη. Και τα δύο αυτά βιβλία εντάσσονται στη σειρά εν διαλόγου. Ο Ζαν Ντανιελού υπήρξε των πλέον κεντρικών μορφών της γαλλόφωνης ρωμαιοκαθολικής θεολογίας και της κίνησης της ressourcement, δηλαδή της επιστροφής στις πηγές. Αν και πρωτοδημοσιευμένο το 1953, το βιβλίο του Ντανιελού παρουσιάζει ιδιαίτερη επικαιρότητα και μέγιστο ενδιαφέρον. Ο αναγνώστης θα διακρίνει οπωσδήποτε την τεκμηρίωση των απόψεων του συγγραφέα με τη χρήση βιβλικών και πατερικών χωρίων, αλλά και με την κριτική προσέγγιση των κοινωνιολογικών και θεολογικών ρευμάτων της εποχής του. Σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα προς το τέλος του βιβλίου, ο Ντανιελού γράφει. Εισαγωγικά, ο Απόστολος Παύλος δεν θα είχε βέβαια αλλάξει τον κόσμο γύρω του, αν δεν είχε έρθει ακριβώς σε ρήξη με όλα τα έθνη, με όλη την νοοτροπία που αντιστοιχούσε για αυτόν τον κόσμο του καιρού του. Το βέβαιο είναι ότι ο χριστιανισμός, έτσι όπως είναι πολύ συχνά στο σημερινό χριστιανικό κόσμο, 1953, θυμίζω, δεν μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί και κανένα μεγάλο σκάνδαλο. Δεν ενοχλεί ούτε τις δημόσιες αρχές, ούτε τις δυνάμεις της διανόησης, ούτε κανένα. Δεν είναι όμως αυτός ο χριστιανισμός που πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο. Κλείνουν τα εισαγωγικά, είναι στη σελίδα 325 του τόμου το παράδειγμα. Προχωρώ εν συνεχεία στο βιβλίο του καθηγητή Αριστοτέλη Παπανικολάου. Είναι το δεύτερο έργο της σειράς εν διαλόγου που εγκαινίασε η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών. Ο Αριστοτέλης Παπανικολάου είναι καθηγητής στην Έδρα Ορθόδοξης Θεολογίας και Πολιτισμού Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος του Πανεπιστημίου Φόρνταμ στη Νέα Υόρκη. Προηγούνται του κειμένου η κατατοπιστική εισαγωγή του Παντελή Καλαϊτζίδη, σελίδες 13 έως 33, η οποία περιέχει μεταξύ άλλων μια κριτική προσέγγιση και αποτίμηση του μεταφραστέτος έργου και ο πρόλογος του συγγραφέα στην ελληνική έκδοση. Το βιβλίο, το οποίο γενικά είναι και στον χώρο της πολιτικής θεολογίας, συναπαρτίζεται από 5 κεφάλαια. Πρώτον, η Ορθόδοξη Πολιτική Θεολογία Διαμέσου των Αιώνων, σελίδες 56-109. Δεύτερον, ευχαριστία ή δημοκρατία, σελίδες 111-149. Τρίτο κεφάλαιο, το πρόσωπο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σελίδες 151-209. Τέταρτο κεφάλαιο, η θεανθρώπινη κοινωνία και το κοινό αγαθό, σελίδες 211-249. Και πέμπτο κεφάλαιο, η ομολογία της αλήθειας, η πολιτική συγχώρηση και η ελευθερία του λόγου, σελίδες 251-291. Σε όλα τα κεφάλαια, οι προσεγγίσεις του συγγραφέα αποτυπώνονται με βάση την αρχή της θεανθρώπινης κοινωνίας. Για τον Παπανικολάου, η αρχή πραγμάτωσης της θεανθρώπινης κοινωνίας μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί σε πολιτικό επίπεδο και μάλιστα σε έναν τύπο πολιτεύματος, εισαγωγικά, που μοιάζει περισσότερο με τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Σελίδα 242 του βιβλίου. Στο σημείο αυτό, ας μου επιτραπεί να παρατηρήσω ότι σε όλο αυτό το βιβλίο παρατηρείται μια τάση εξειδανίκευσης εκ μέρους του συγγραφέα του πολιτικού χώρου της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Εύλογα λοιπόν θα διαρωτηθεί κανείς αν στις χώρες όπου κυριαρχεί το μοντέλο της φιλελεύθερης δημοκρατίας βρίσκει πράγματι εφαρμογή η χριστιανική εντολή της αγάπης και επίσης αν οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις κοινωνίες σέβονται στην πράξη και όχι μόνο λόγω της σχετικής νομοθεσίας, τη διαφορετικότητα του άλλου. Είμαι βέβαιος ότι το βιβλίο του καθηγητή Παπανικολάου θα προκαλέσει ένα γόνιμο προβληματισμό. Με πολλές τοποθετήσεις του συγγραφέα θα αναμετρηθούν τόσο οι χριστιανοί όσο και οι μη χριστιανοί, τόσο οι θεολόγοι όσο και οι ιστορικοί.
Τέλος, είναι ενδιαφέρουσες οι τρεις εκδόσεις μουσικολογικού περιεχομένου της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών. Η πρώτη με ύμνους του πάθους και της Ανάστασης. Η δεύτερη με τραγούδια των Ελλήνων Ρωμά από τους Σοφάδες Καρδίτσας και η τρίτη με τραγούδια από τη Σκόπελο. Αναλυτικότερα. Την έκδοση «Ύμνη του πάθους και της Ανάστασης» έχουν επιμεληθεί ο Κωστής Δρυγιαννάκης και ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης. Η έκδοση συνοδεύεται από δύο CD, έκδοση του 2014, σελίδες 160. Η παρούσα έκδοση του τότε νεοσύστατου τομέα ψαλτικής τέχνης και μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, αποτελεί μια συμβολή στην ιστορία της ψαλτικής τέχνης που καλλιεργείται εκτός των μεγάλων εκκλησιαστικών κέντρων, λόγου χάρη Πατριαρχείων, Μητροπόλεων, Μονών. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη ότι εισαγωγικά ελάχιστες μαρτυρίες έχουν επισημανθεί έως τώρα σχετικά με την κατάσταση της ψαλτικής στην ευρύτερη περιφέρεια κατά τους Βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους. Κλείνονται εισαγωγικά σελίδες 13-14. Συγκεκριμένα, τα δύο CD περιλαμβάνουν ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος και της Ανάστασης, ηχογραφημένους σε περιοχές των νομών Μαγνησίας και Λαρίσης, κυρίως σε περιφερειακές εκκλησίες και μονές. Πρόκειται για επιτόπιες ηχογραφήσεις, όλες πραγματοποιημένες σε ώρες ακολουθιών και τις περισσότερες φορές λάβρα. Ως εκ τούτου, πρόκειται για ηχογραφήσεις που αποτυπώνουν το ψαλτικό γίγνεσθε χωρίς επεμβάσεις και εξοραϊσμούς. Όσον αφορά το ζήτημα των ανθρωπολογικών και μουσικολογικών κριτηρίων βάσει των οποίων έγιναν οι συγκεκριμένες ηχογραφήσεις, ο Κωστής Δρυγιαννάκης διευκρινίζει χαρακτηριστικά ότι δεν υπήρχε καμία μέθοδος και κανένα σύστημα. Όλη η καταγραφή πυροδοτήθηκε από το ένστικτο και τη φυσική περιέργεια. Η αισθητική ή μάλλον η άβρα του τόπου, αλλά και του ναού, αποτελούσαν καθοριστικό παράγοντα επιλογής. Σελίδα 21. Οπωσδήποτε η παρούσα έκδοση μπορεί να ενδιαφέρει τους ιστορικούς της εκκλησιαστικής μουσικής παράδοσης, πέραν του κέντρου, τους ιεροψάλτες των μεγάλων αστικών κέντρων, που ίσως ακούσουν διαφορετικές των γνωστών ψαλτικές προσεγγίσεις, αλλά και τον απλό πιστό που συμμετέχει τρόποντινά στην ψαλτική τέχνη στην ευρύτερη της διάσταση. Δεύτερη έκδοση έχει γίνει με επιμέλεια του Βαγγέλη Μπαντελά και του Κωστή Δρυγιαννάκη. Έχει τίτλο «Η Τσιάσιση Λουλουθή». Τραγούδια και σκοπή των Ελλήνων Ρωμά από τους Σοφάδες της Καρδίτσας, συνοδεύεται από CD. Έχει δημοσιευτεί το 2015 και συγκροτείται από 80 σελίδες. Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος, του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος για την κοινότητα των Ρωμά του νομού Μαγνησίας και της αποτύπωσης του μουσικού τους πολιτισμού. Ο τίτλος της έκδοσης, που είναι μάλιστα το υπαριθμόν 11 τραγούδι του δίσκου, αποδίδεται ως «Το κορίτσι είναι μάνα μου, λουλούδι». Αυτή είναι η απόδοση του τίτλου που διάβασα προηγουμένως και είναι τραγούδι που αναφέρεται στον νιόπαντρο ζευγάρι. Το συγκεκριμένο τραγούδι υπάρχει στις σελίδες 60-61 της έκδοσης. Το CD περιλαμβάνει συνολικά 21 τραγούδια που ακούγονται στους γάμους των Ελλήνων Ρωμά. Επισημαίνεται ότι υπάρχει μία αλλαγή γενικότερη μουσικής αισθητικής στους κύκλους των Ελλήνων Ρωμά, αφού εισήχθησαν καινούργια στοιχεία στην αισθητική του ήχου, στην τεχνοτροπία τους και το ρεπερτόριο του πλέον κυρίαρχου οργάνου, δηλαδή του κλαρίου. Σελίδα 21. Τρίτη έκδοση, για να ολοκληρώσω τη σημερινή παρουσίαση, έχει γίνει με επιμέλεια του Μάρκου Δραγούμη, Κωστή Δρυγιαννάκη και Χρήστου Καλατζή. Ο τίτλος είναι «Κατακαημένες Σκόπελε», τραγούδι από τη Σκόπελο, συνοδεύεται από CD και είναι 96-96 σελίδες η έκδοση. Έχει πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη έκδοση χάρη στις επιτόπιες ηχογραφήσεις που έκανε στη Σκόπελο ο Μάρκος Δραγούμης το 1967
για λογαριασμό του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου της Μέλκος Μερλιέν. Ο ίδιος ο Μάρκος του τραγούδι, στη σύντομη εισαγωγή του, σημειώνει ότι το σκοπελίτικο τραγούδι διαφέρει από τη Σύρου και σε μικρότερο βαθμό από τη Σκιάθου. Παρατηρούμε εδώ και εκεί επιδράσεις από το Σμυρναίκο τραγούδι και την Κατάρα, σελίδα 11-12 της έκδοσης. Στην εκτενή εισαγωγή του, ο Κωστής Τριγιαννάκης σημειώνει ότι ο βασικός κορμός των ηχογραφήσεων είναι λιγάκι εργαστηριακός. Αυτό προσθέτει ευκρίνεια, διευκολύνοντας την κατανόηση των στίχων και τη μεταγραφή της μελωδίας, αλλά παράλληλα διαφοροποιεί το όλο αίσθημα που αποπνέει η ηχογράφηση σε σχέση με την πραγματική του επιτέλεση. Η διαφορά αυτή μπορεί να γίνει εύκολα φανερή στη σύγκριση των πενεμάτων του γάμου που αποδόθηκαν για χάρη της ηχογράφησης από μια καλή φωνή του νησιού, με την ερμηνεία τους που ηχογραφήθηκε όπως πραγματοποιείται σε γαμήλιο κλέντι, με την ενθουσιώδη συμμετοχή μιας πολύ πιο μεγάλης ομάδας, σελίδα 27 της έκδοσης. Ακολουθεί μια σύντομη αλλά κατατοπιστική παρουσίαση, σελίδες 37-43 της κοπέλου και της ιστορίας της, που υπογράφει ο Χρήστος Καλατζής. Οι μεταγραφές των τραγουδιών και τα σχόλια πάνω σε αυτά του Μάρκου Γραγούμη ακολουθούν στις σελίδες 53-80 της έκδοσης αυτής. Θα έλεγα γενικότερα ότι και οι τρεις μουσικολογικές εκδόσεις της εκδοτικής Δημητριάδος, στις οποίες αναφέρθηκα, συμβάλλουν επιτυχώς στην ανάδειξη του μουσικού πολιτισμού των συγκεκριμένων περιοχών. Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό, ανθρωπολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Ύστερα από τις σύντομες αναφορές στα βιβλία και στις μουσικολογικές εκδόσεις, νομίζω ότι οι αναφερθήσεις εκδόσεις δείχνουν καθαρά το πολυδιάστατο ενδιαφέρον της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών πάνω στα θεολογικά πρόσωπα και πράγματα, αλλά και ευρύτερα στον πολιτισμό. Παράλληλα, όλες οι αναφερθήσεις εκδόσεις και άλλες που εντάσσονται στο εκδοτικό της πρόγραμμα συνιστούν αφετηρίες για ένα γόνιμο προβληματισμό που ή απουσιάζει στις μέρες μας ή εξαντλείται σε στήρες αντιπαραθέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Καλατζίδη, ως κεντρικό πρόσωπο για το καλό. Ευχαριστώ, Θανάση. Σερασμιότατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι της Ακαδημίας των Λοιπούς Γουδών, Χριστός Ανέστη. Αληθώς, αληθώς. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα 18 αυτά έτη λειτουργίας της Ακαδημίας, ρίχνοντας κυρίως το βάρος από τη δική μου πλευρά, καθώς οι προλαλήσαντες αναφέρθηκαν στις εκδόσεις. Εγώ θα μιλήσω περισσότερο, όχι αποκλειστικά, αλλά περισσότερο για το έργο και τη σημασία, προσπαθώντας να αναδείξω τους κύριους άξονες και τη σημασία που έχουν οι παρεμβάσεις της Ακαδημίας των Λοιπούς Γουδών, τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό και σε οικουμενικό παγκόσμιο επίπεδο. Πριν 18 χρόνια, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ξεκίνησε τις εργασίες του το χειμερινό πρόγραμμα της Ακαδημίας των Λοιπούς Γουδών, η οποία, η Ακαδημία των Λοιπούς Γουδών, είναι πλέον αναγνωρισμένο από την Πολιτεία Ερευνητικό Κέντρο από το 2014 και ανοιχτό εργαστήρι σκέψης και διαλόγου της Εκκλησίας με τη διανόηση και την κοινωνία. Η Ακαδημία των Λοιπούς Γουδών ιδρύθηκε το 2000 με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδου Σκαρμουνού κ. Γνατίου. Λειτουργήσε καταρχάς υπό τη διεύθυνση των καθηγητών Δημητρίου Οικονόμου και Κωνσταντίνου Ζορβά με τη μορφή θερινών μαθημάτων στα ελληνικά και αγγλικά, το που λέμε σήμερα Summer School. Μετά την πρώτη αυτή εμπειρία, η Ακαδημία προχώρησε στη λειτουργία του χειμερινού προγράμματος, εξειδικεύοντας τη θεματική της περισσότερο προς την κατεύθυνση μιας σύγχρονης θεολογικής προβληματικής, αλλά και διευρύνοντας ταυτοχρόνως στο πεδίο δράσης και εμβέλειάς της. Έτσι, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, λειτουργήσε για πρώτη φορά το χειμερινό της πρόγραμμα με τη μορφή ανοιχτού πανεπιστημίου, οργανώνοντας ετήσιο κύκλο μηνιαίων διαλέξεων και σεμιναρίων με θέμα Εκκλησία και Εσχατολογία. Οι εισηγήσεις και διαλέξεις παρουσιάστηκαν από διαπλεπείς ορθόδοξους θεολόγους αλλά και από θεολόγους της νεότερης γενιάς και έτυχαν θερμής υποδοχής. Με τη μορφή και το σχήμα που υιοθέτησε στο χειμερινό της πρόγραμμα, η Ακαδημία ανοίχτηκε στην κοινωνία των πολιτών και των προβληματιζόμενων πιστών, επιζήτησε το διάλογο και την επικοινωνία μαζί τους, ενώ ταυτοχρόνως άρχισε να έρχεται σε όλο και πιο στενή επαφή με πανεπιστήμια, επιστημονικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα.
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με τη δημοσίευση σε τόμο «Εκκλησία και Εσχατολογία», το κειμένο της πρώτης αυτής σειράς μαθημάτων της εκδόσης Καστανιώτης το 2003, η Ακαδημία κατέληξε την εμβέλεια του λόγου της, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα το μεγάλη σημασία σε εκδοτικό της πρόγραμμα, που αριθμεί ήδη γύρω στους 32 ή 33 τόμους, που με τη συνεργασία και άλλων εκδοτικών οίκων συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το θερινό πρόγραμμα συνέχισε τη λειτουργία του έως και το 2003, ενώ στη συνέχεια το χειμερινό πρόγραμμα, που στο μεταξύ είχε διευρύνει και επεκτείνει τις δράσεις του με διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, τράπεζες λόγου, εκδόσεις, βιοπαρουσιάσεις κλπ., κάλυψε το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ακαδημίας. Από τον Οκτώβριο του 2011, η Ακαδημία διοικείται από ενεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρευόμενο τον Σεβασμιότο Μητροπολίτη Δημητριάδος και αποτελούμενο από πανεπιστημιακούς καθηγητές, αλλά και σημαντικές προσωπικότητες του ευρύτερου εκκλησιαστικού, θεολογικού και υγιέννη πνευματικού χώρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο της Ακαδημίας των Ειδικών Σπουδών έχει τύχει της ευλογίας και της ενεργούς στηρίξεως τόσο εκ μέρους του Παναγιωτάτου του Μεγάλου Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίου, όσο και εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Γερονίμου, αλλά και από διακεκριμένους Ορθόδοξους Ιεράρχες ανά τον κόσμο, όπως επί παραδείγματι ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Περγάμου, Ακαδημαϊκός κ. Ιωάννης Ζηγιούλας, ο οποίος σημειωτέων του 2011 στο πλαίσιο Διεθνούς Συνεδρίου και Ειδικής Τιμητικής Εκδηλώσεως αναγορεύτηκε σε εταίρο της Ακαδημίας, όπως επίσης ο Μητροπολίτης Νιγηρίας κ. Αλέξανδρος από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης του Όρους Λιβάνου κ. Γεώργιος Χόντρο, που μεταξύ άλλων έχει τιμηθεί με τον Χρυσό Σταυρό της Μητροπόλεως Δημητριάδος, ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Γουέρα, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο οποίος επίσης το 2015 στο πλαίσιο Διεθνού Συνεδρίου και Ειδικής Τιμητικής Εκδηλώσεως αναγορεύτηκε σε εταίρο της Ακαδημίας, και άλλοι πολλοί, δεν θέλω να σας κουράσω με τα ονόματα. Πλειάδα Μητροπολιτών, Επισκόπων, Πανεπιστημιακών Θεολόγων αλλά και διανομένων και καθηγητών των θύραθεν επιστημών έχουν τιμήσει με την παρουσία τους το βήμα και τα σεμινάρια της Ακαδημίας των Ειδικών Σπουδών, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στις προσπάθειές της για τη δημιουργική αναγέννηση της Ορθόδοξης και μάλιστα της ελληνόφωνης θεολογίας και την ισότιμη συμμετοχή της στον ενεξελίξει επιστημονικό διάλογο. Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της, βασικό μέλημα της Ακαδημίας υπήρξε ο διαρκής και γόνιμος διάλογος της Ορθόδοξης θεολογίας με τον σύγχρονο κόσμο, το άνοιγμά της στα προβλήματα και τα ερωτήματα της κοινωνίας, η συνάντησή της με την κάθε λογική εταιρότητα, ο ειλικρινής διάλογος με την επιστήμη, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, την τέχνη, τα ποικίλα ρεύματα της σύγχρονης σκέψης. Με σεβασμό στην πλούσια ζωντανή παράδοση της Ορθοδοξίας, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, ενεργώντας ως ιονή εκπρόσωπος σε εισαγωγικά της Ορθόδοξης Θεολογίας στο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, επιχείρησε να φέρει το Ευαγγελικό μήνυμα σε συνάφεια με το συμφραζόμενο της εποχής μας, να διασφαλίσει το δημιουργικό και επικοδομητικό ρόλο της Ορθοδοξίας στη δημόσια σφαίρα και να αναδείξει την προφητική και εσχατολογική δυναμική της παράδοσης στο διάλογο με τις ανθρωπολογικές, πολιτικές και άλλες παραμέτρους της δυτικής νεωτερικότητας. Έτσι, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών κάλυψε τις δράσεις της σε ένα τρία φάσμα δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά αναφέρω, την καλλιέργεια και την πρόθεση της σύγχρονης θεολογικής έρευνας, την προαγωγή της σύγχρονης ελληνόφωνης και ευρύτερα ορθόδοξης θεολογίας και το άνοιγμά της στις σύγχρονες προκλήσεις του δυτικού, νεωτερικού και μετανεωτερικού κόσμου, την έκδοση σειρά σημαντικών έργων με σκοπό την προώθηση του διαλογικού και οικουμενικού χαρακτήρα της ορθόδοξης θεολογίας στο σύγχρονο κόσμο, την ανάδειξη επιγόντων θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί στην εποχή μας, όπως λόγου χάρη ζητήματα επιβίωσης των χριστιανών στη Μέση Ανατολή ή σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στην Εκκλησία και άλλο. Ακόμη την επιμόρφωση των θεολόγων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πιο πρόσφατα με αφορμή τα νέα προγράμματα σπουδών μεταθρησκευτικά και των δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και την επιστημονική και παιδαγωγική επάρκειά τους στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και τη μίση τους στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και πρακτικές. Ακόμη τη διοργάνωση διαφόρων γεγονότων συνεδρίων, σεμιναρίων ως απόρρια των δραστηριοτήτων της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών. Πιο αναλυτικά, πρώτο σημείο. Στο πλαίσιο του δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την προαγωγή της σύγχρονης θεολογικής έρευνας, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών διοργάνωσε κατά τα παρελθόντα έτη διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και τράπεζες λόγου, προκειμένου να διερευνήσει το χαρακτήρα και τη φύση της Ορθόδοξης Θεολογίας
καθώς επίσης και τον τρόπο που αυτή οφείλει να αντιμετωπίσει τις ποικίλες προκλήσεις που αναδύονται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτισμικής και κοινωνικής πραγματικότητας, της σύγχρονης επιστήμης και του συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου. Έτσι, έλαβαν χώρα ενδεικτικά, αναφέρω, οι εξής διοργανώσεις, αυτούς τους τίτλους. Η Ορθοδοξία στον 21ο αιώνα, Εκκλησία και Σκατολογία, Ορθοδοξία και Ετερότητα. Ισλάμ και φονταμεταλισμός, Ορθοδοξία και Παγκοσμιοποίηση, Ορθοδοξία και Νοτιοτικότητα. Ευχαριστία Εκκλησία Κόσμος. Εκκλησιολογία και Εθνικισμός στην μεταμοντέρνα εποχή. Βιβλική Θεολογία της Απελευθέρωσης, Πατερική Θεολογία και Αμφιθυμίες της Νεωτερικότητας. Η θέση της γυναίκας, η θέση της θρησκείας στο δημόσιο χώρο. Ορθοδοξία και Πολυπολιτισμικότητα. Αναταράξεις στη μεταπολεμική θεολογία, θεολογία του 60. Ζητήματα μεταρρύθμισης και ανανέωσης στην Ορθοδοξία. Μητροπολίτης Περδάμου, Ιωάννης Ιζιούλας, πρόσωπο Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού, Ορθόδοξη και Οικουμενική Προοπτική. Ορθοδοξία και Συναφιακή Θεολογία, ενάσματα από την Εκκλησιαστική Παράδοση. Από τα προσωπικά προβλήματα στα προβλήματα του ανθρώπου, στις συναντήσεις διαλόγου θεολογίας και ψυχολογίας, πολιτική ορθοδοξία και ολοκληρωτισμός, μετακομιστική εποχή και πολλά άλλα. Σταματάω εδώ για να μην σας κουράσω. Δεύτερο σημείο. Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της, πάγει η επιδίωξη της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών υπήρξε συνεργασία και σύμπραξη με άλλους φορείς. Η από κοινού συζήτηση με πνεύμα σεβασμού στην ετερότητα του καθενός των μεγάλων θεολογικών, φιλοσοφικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων προβλημάτων και προκλήσεων των καιρών μας. Στην προοπτική αυτή, η Ακαδημία συνεργάστηκε με διάφορους διεθνούς κύρους ακαδημαϊκούς και θεολογικούς εκκλησιαστικούς φορείς, όπως και πάλι ενδεικτικά, αλλά νομίζω έχει σημασία να αναφέρουμε τους φορείς. Το Boston Theological Institute, το Κέντρο Ορθοδόξου Χριστιανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Φόρντον στη Νέα Υόρκη, το Τμήμα Ορθοδόξης Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου, τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Χάιντελβεργκης, το Οικουμενικό Ινστιτούτο του Μποσέ και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τη Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, την Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Παπαίος Πολυάης στο Κλούς Ναπόκα και το Κέντρο Βιοειθικής του Εκεί Πανεπιστημίου, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Έδρα Ορθοδόξης Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Μίνστερ στη Γερμανία, το Κέντρο Ορθοδόξων Σπουδών του Φόρντον στη Νέα Υόρκη, το Ρουμανικό Ινστιτούτο Διορθοδόξων Διαχριστιανικών και Διαθρησκευτικών Σπουδών στο Κλούς Ναπόκα, το Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι, το Ινστιτούτο Οικουμενικών Ερευνών στο Στρασβούργο, το Οικουμενικό Κέντρο και το Περιοδικό Ίστινα στο Παρίσι, την Καθολική Θεολογική Σχολή της Φλωριντίας, το Τμήμα Θεολογίας και Θρησκευτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Έξετερ από τη Βρετανία, την Καθολική Ακαδημία της Βαυαρίας στο Μόναχο, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ηθικής, το Χριστιανικό Πολιτιστικό Κέντρο Βελιγραδίου, το Κέντρο για τη Μελέτη του Χριστιανισμού και του Πολιτισμού πάλι στο Βελιγράδι, το Βιβλικό Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Ανδρέα στη Μόσχα, την Ορθόδοξη Ακαδημία του Βάλαμο στη Φιλανδία, την Ορθόδοξη Μητρόπολη του Ελσίνης επίσης στη Φιλανδία, το Κέντρο για τη Φιλοσοφία και τη Θεολογία στο Τρέμπινγκε στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, γνωστούς εκδοτικούς οίκους και ακαδημαϊκά θεωρητικά περιοδικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθιστώντας έτσι τη Μητρόπολη Δημητριάδος αλλά και την πόλη του Βόλου ευρύτερα κέντρο συνάντησης και διαλόγου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα παραπάνω και άλλα ιδρύματα και φορείς διοργανώθηκαν διάφορα γεγονότα και συνέδρια, σεμινάρια κλπ. Δεν θα αναφέρω τίτλους, έχει όμως σημασία απλώς να αναφέρω εδώ σε ποιες πόλεις, σε ποια κέντρα στο εξωτερικό βρέθηκε η Ακαδημία διοργανώνοντας ή συνδιοργανώνοντας συνέδρια. Απλώς θα αναφέρω τις πόλεις και τις χρονολογίες. Παρίσι 2010, Στρασβούργο Σεπτέμβριος 2011, Βρυξέλλες, Μάιος 2013, Φλωρεντία, Ιούνιος 2013, Πουσάν, Νότια Κορέα, Νοέμβριος 2013, Βίλνιους, Λιθουανίας, Οκτώβριος 2014, Στρασβούργο, Μάιος 2015, Ελσίνκι, Μάιος 2015, Μπολόνια 2017 και 2018. Περνάω στο επόμενο σημείο. Στο πλαίσιο της παραπάνω πολύπλευρης προσπάθειας έχουν ήδη εκδοθεί από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών μια σειρά βιβλίων. Οι προλαλήσοντες αναφέρθηκαν αρκετά αναλυτικά. Εδώ απλώς αναφέρω τους τίτλους. Εκκλησία και Σχατολογία. Πρώτη και δεύτερη έκδοση, 2003-2014. Ισλάμ και Φονταμεταλισμός, Ορθοδοξία και Παγκοσμιοποίηση, 2004. Φίλο και Θρησκεία, η θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, 2004. Θρησκεία και Λογοτεχνία,
στο περιοδικό Νέα Εστία 2004, 2005 και 2009. Η Ορθόδοξη Ολογία στον 21ο αιώνα, 2005, του Μητροπολίτου Καλίστου Διοκλίας, Καλίστου Γουέρ. Ορθοδοξία και Νοτερικότητα, 2 τόμοι, το 2007. Αναταράξη με τα πολεμική θεολογία, θεολογία του 60, 2009. Και επιγή ειρήνη, όραμα και έτοιμα για τους λαούς και τις χριστιανικές εκκλησίες, Ορθόδοξη Συμβολή, 2010. Εκκλησία και πολιτισμός στη σύγχρονη ελληνική θεολογία στα γαλλικά, στο περιοδικό Ίστινα, 2010. Οι χριστιανοί στη Μέση Ανατολή στα αγγλικά, στο περιοδικό Δεδομένου Καλλιτεχνιού, 2012. Βιβλική θεολογία της απελευθέρωσης, πατερική θεολογία και αφησυνής της νεωτερικότητας, 2012. Many women were there, the participation of Orthodox women in the Ecumenical Movement, 2011. Εκκλησιολογία και εθνικισμός στα αγγλικά, στο περιοδικό Sam Ladin, στο Logical Hotel, 2013. Orthodox Handbook on Ecumenism, 2014. Σταματάω εδώ για να μην σας κουράσω. Συνεχίζονται οι ξενόγλωσσες εκδόσεις από το 2014 και μετά συνεχώς, μέχρι και σήμερα. Από το 2014 η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών δια της Εκδοτικής Δημητριάδος έχει εισέλθει σε μια νέα και σημαντική φάση του εκδοτικού της προγράμματος με την αυτοέκδοση των έργων της από συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις κλπ. Αλλά και με τη δημοσίευση αυτοτελών έργων ευρύτερου θεολογικού και πνευματικού ενδιαφέροντος, Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Στο πλαίσιο αυτό κυκλοφόρησε ήδη σε δεύτερη έκδοση ο Συλλογικός Τόμος της Εκκλησίας και Εσχατολογίας, ενώ στο πλαίσιο της νέας εκδοτικής σειράς διαλόγου, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει κυκλοφορήσει σε ελληνική μετάφραση το βιβλίο του Ζαν Ντανιελού «Δοκίμιο για το μυστήριο της ιστορίας» 2014 και η ελληνική μετάφραση του βιβλίου του Αριστοτέλη Παπανικολάου «Η πολιτική της θέωσης, η Ορθοδοξία στην Αντάτη Δημοκρατία» το 2016. Στην εκδοτική σειρά θεολογικές προσωπογραφίες κυκλοφόρησε ήδη ο πρώτος τόμος με τίτλο «Παναγιώτη της Τρεβέρας μεταξύ παράδοσης και ανανέωσης, μεταξύ επιστήμης και ιεραποστολής, Βόλος 2016. Επίσης κυκλοφόρησε ο συλλογικός τόμος με τίτλο «Πρόσωπο, ευχαριστία και βασιλεία του Θεού σε ορθόδοξη και οικουμενική πρόπτικη, σύναξη ευχαριστίας προς τιμή του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιού 2016, όπως επίσης και η διάλεξη του Μητροπολίτη Δημητριάδου και Αμπουλού κ. Ιγνατίου στο London School of Economics με τίτλο «Η Εκκλησία και η Οικονομική Κρίση», το βιβλίο κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2017. Στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται και η έκδοση των λοιπόν τόμων καρπό των θεολογικών και ερευνητικών δράσεων της Ακαδημίας κατά παρελθόντα έτη με θέματα όπως Ορθοδοξία και Πολυπολιτισμικότητα, Εκκλησία και Πολιτισμός, Νεοπατερική Σύνθεση ή Μεταπατερική Θεολογία, Ευχαριστία Εκκλησία Κόσμος, Ορθοδοξία και Ισλάμ και Ισλάμ στην Ευρώπη, Κράτος και Εκκλησία, Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις, Πολιτική Ορθοδοξία και Ολοκληρωτισμός στη Μετακομιστική Εποχή και άλλα. Δύο λέξεις για την δραστηριοποίηση της Ακαδημίας που από το 2012 λαμβάνει χώρα και με αυτοτελείς εκδόσεις στα αγγλικά, είτε μέσω των εκδόσεων της Ακαδημίας που στα αγγλικά φέρνουν τον τίτλο Volus Academy Publications, είτε μέσω της σειράς Docs and Praxis Exploring Orthodox Theology, που σε συνεργασία με τις εκδόσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στη Γενέβη πραγματοποιεί η Ακαδημία. Έχουμε στην συγκροφορήση τρεις τόμοι και αναμένονται άλλοι τρεις, τους έχετε πει εδώ πέρα να προβάλλονται, μην σας κουράσω με τίτλους στα αγγλικά. Τέλος, η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδου σε συνεργασία με την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών έχουν δημιουργήσει το διαδίκτυο Ορθόδοξη Ψηφιακή Θεολογική Βιβλιοθήκη με ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία, επιστημονικά θεολογικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους, επετηρίδες, μονογραφίες και θεολογικά δοκίμια, με περιλήψεις των έργων αυτών στα ελληνικά, αγγλικά και εντός ολίγου ελπίζουμε και στα γαλλικά, και με συνδέσεις με άλλες διαδικτυακές βιβλιοθήκες και ιστοσελίδες, ενώ στο προσεχές μέλλον η ψηφιακή αυτή βιβλιοθήκη θα εμπλουτιστεί και με θεολογικά βιβλία στις διάφορες σλαβικές γλώσσες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία αφενός διευκολύνει τη θεολογική έρευνα των φοιτητών στις θεολογικές και σε άλλες σχολές, στο βαθμό που μπορούν να έχουν άμεση, εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε πολύ σημαντικά θεολογικά κείμενα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν και να εντοπιστούν στο εμπόριο ή στις σημαντικές βιβλιοθήκες, και αφετέρου προβάλλει σε παγκόσμιο επίπεδο και καθιστά κτήμα και άλλων λαών μέσω του διαδικτύου την ελληνική θεολογική παραγωγή. Έτσι, χάρη στο έργο της αυτό και στη συμβολή της στον εν λόγω τομέα, στον ορθόδοξο κόσμο, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών συμμετέχει στην Παγκόσμια Ψηφιακή Θεολογική Βιβλιοθήκη, η εν λόγω διαδικτυακή βιβλιοθήκη αποσκοπεί στη χρήση νέων ψηφιακών μοντέλων ανταλλαγής πληροφορίας, προκειμένου να συμβάλλει στην αποδοτική μετάδοση και ανταλλαγή θεολογικής γνώσης
υπερβαίνοντας τοπικούς φραγμούς και ηλικές δυσχέρειες που δυσκολεύουν τη θεολογική επικοινωνία Βορρά, Νότου, Ανατολής και Δύσης. Παράδειγμα, η Ακαδημία των Σπουδών διαθέτει βιβλιοθήκη αναγνωστών που ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2008. Απευθύνεται κυρίως στους θεολόγους, αλλά όχι αποκλειστικά, εκπαιδευτικούς, καθώς και σε ειδικές ομάδες όπως κληρικούς, φοιτητές και ερευνητές. Η συλλογή της αποτελείται αυτή τη στιγμή από 14.663 περίπου καταλογραφημένους τίτλους βιβλίων και από 25.000 περίπου ακαταλογράφητους ή σε πορεία καταλογράφησης τίτλους, καθώς και από 200 τίτλους περιοδικών, ενώ εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό. Πρόκειται για δουλειά που αφορούν όχι μόνο στη θεολογία, αλλά και σε όλες τις ανθρωπιστικές επιστήμες, φιλοσοφία, ιστορία, λαογραφία, τέχνη κλπ. Και ο κατάλογός της είναι προσβάσιμος ηλεκτρονικά. Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, με τις μέχρι στιγμής πρωτότυπες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, με τα θέματα που έχει επεξεργαστεί και τα ουσιώδη ερωτήματα που έχει διατυπώσει, έχει φέρει στο προσκήνιο του διεθνούς ορθόδοξου και όχι μόνο θεολογικού προβληματισμού και έχει αναδείξει μια σειρά από επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με την παρουσία και τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο, στον διακόσμιο κόσμο και στην ανάγκη της Ορθόδοξης Θεολογίας να αντιμετωπίσει τις ποικίλες προκλήσεις που θέτει ενώπιον της ο κόσμος αυτός. Τέτοια ζητήματα εξαιτίας της ιδιαίτερης πρωτοτυπίας και επικαιρότητάς τους έχουν γίνει και εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαρκούς ενδιαφέροντος και εντελεχούς μελέτης από ορθόδοξους και ετερόδοξους θεολόγους, θεολογικές σχολές, ερευνητικά κέντρα και προγράμματα σε Ευρώπη και Αμερική, οδηγώντας έτσι στη διοργάνωση σχετικών διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδόσεων που συχνά εμπνέονται από την προβληματική και τη θεματολογία που εισηγήθηκε από τις αρχές ήδη της δεκαετίας του 2000 η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών. Ένα από αυτά τα θέματα είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας του διαλόγου της Ορθόδοξης Θεολογίας με την εωτερικότητα. Είδατε ίσως στην οθόνη τα σχετικά βιβλία, τις σχετικές εκδόσεις. Με τις προκλήσεις και τα ερωτήματα που αυτή θέτει στο σύγχρονο άνθρωπο, η θέση της Εκκλησίας στην εποχή της πολυπολιτισμικότητας, η σχέση των δικαιωμάτων του ανθρώπου με το Ορθόδοξο ήθος, η Ορθόδοξη προσέγγιση της ετερότητας, η κατανόηση της ανάδυσης του υποκειμένου και της εξατομήτευσης. Κάποια λοιπόν από αυτά τα θέματα ή πολλά από αυτά τα θέματα αποτέλεσαν κεντρικά ζητήματα της σειράς διαλέξεων Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα το 2001-2003 και των ομώνυμων σχετικών εκδόσεων της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών του 2007. Έκτοτε η θεματική αυτή έγινε αντικείμενο εμπεριστατωμένης μελέτης σε μια σειρά από διεθνή γεγονότα ή εκδόσεις, απλώς αναφέρω τους τόπους και πάλι, δεν θα αναφέρω τίτλους, σε σχετικά συνέδρια στη Θεολογική Σχολή του Παλαμάνη στο Λίδανο το 2007. Σε σχετικό μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Ινστιτούτο Ορθόδοξης Θεολογίας Άγιος Έλληνος στο Παρίσι το 2010-2011, σε μια σειρά σεμιναριών που από το 2012 πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο του Όσλο μέχρι και σήμερα, σε ανάλογα σεμινάρια στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Σταματάω εδώ όσον αφορά αυτό το κεφάλαιο. Δεύτερο σημείο, η σχέση Ορθοδοξίας και Θεολογικής. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε ερευνητικά από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στο πλαίσιο της διοργάνωσης διεθνούς μεταπτυχιακού σεμιναρίου τον Μάιο του 2009 στα αγγλικά, στην έδρα της Ακαδημίας στον Βόλο, σε συνεργασία με τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Χαϊντελβέργης και τη Θεολογική Σχολή του Άρτη Θήκη. Στη συνέχεια, ως απόρρια του σεμιναρίου αυτού, ο ομιλών συστηματοποίησε ερευνητικά αυτή την προβληματική με τη δημοσίευση στα αγγλικά τον Απρίλιο του 2012 του έργου του Ορθόδοξη Αναπολίτικα Αρθιόλογηση. Έκτοτε, διάφοροι Ορθόδοξοι καθηγητές, ποικίλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιστημονική φορά στο εξωτερικό δεν πάρουν να αναδεικνύουν τη σημασία αυτής της επιστημονικής συζήτησης. Τρίτο σημείο, αναφέρθηκε ήδη νομίζω ο κ. Πιτάτας, η ανάδειξη της συνάφειας ή της συναφιακότητας ως βασικής παραμέτρης για τη θεολογική ερμηνευτική προσέγγιση και έρευνα των κειμένων της παράδοσης. Με αφετηρία το συνέδριο που έγινε στο Βόλο το 2010 με θέμα νεοπατερική σύνθεση ή μεταπατερική θεολογία, το αίτημα της θεολογίας της συνάφειας στην Ορθοδοξία, αναδείχθηκε έκτοτε η σπουδαιότητα από τη μια μεριά της συνάφειας για την ορθή ανάγνωση και προσέγγιση της πατερικής και ευρύτερα εκκλησιαστικής παράδοσης και της ιστορίας της Ορθόδοξης Θεολογίας, η σπουδαιότητα της ιστορικής συνθήκης για την επικαιρότητα του θεολογικού λόγου, η αναγκαιότητα να ξεπεραστεί η αναχρονιστική και ιδεολογική θεώρηση πτυχών της εκκλησιαστικής παράδοσης, όπως επίσης και η κυρίαρχη απολυτοποίηση παλαιότερων πολιτισμικών και ιδεολογικών μορφωμάτων
σε σύγχρονες εκφάσεις της ορθοδοξίας, καθώς και η αναγκαία από την άλλη μεριά επικαιροποίηση και εμπολιτισμός του Ευαγγελικού μηνύματος στην παρούσα συνάδη. Δεν θα αναφέρω τις άλλες λεπτομέρειες. Περνάω στο τελευταίο σημείο που είναι η προαγωγή της οικονομικής θεολογικής εκπαίδευσης. Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, σε συνεργασία με το πρόγραμμα για τη θεολογική εκπαίδευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, ανέλαβε από το 2011 την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος που είχε ως στόχο την έρευνα, την επεξεργασία και την οργάνωση των σχετικών δεδομένων που αφορούσαν στη διδασκαλία της Οικουμενικής Θεολογίας στο πλαίσιο των Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα αυτό, μετά από 2 χρόνια αργότερης προσπάθειας, το συντονισμό της οποίας είχε η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών, κατέληξε στην έκδοση ενός μνημειώδους συλλογικού τόμου με αρκετούς επιμελητές έκδοσης και με τίτλο Orthodox Handbook on Ecumenism Resources for Theological Education. Η πρώτη έκδοση, η τελική οριστική έκδοση, πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2014. Και έκτοτε το έργο αυτό θεωρείται ένα κλασικό στο είδος. Επιπλέον, από το έτος 2014, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών δια του συνεργάτη της Νικολάου Ασπρούλη έχει αναλάβει το συντονισμό του Δικτύου για την Θεολογική Εκπαίδευση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Είναι ένα δίκτυο το οποίο αφορά κυρίως τις χώρες αυτές, αλλά το οποίο έχει για έδρα του τον Βόλιο. Μετά από όλα αυτά, συνοψίζω. Αν κάτι χαρακτηρίζει το έργο της δράσης και της εκδόσης της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών σε αυτά τα 18 έτη λειτουργίας της, αυτό είναι η μέρημνα του διαλόγου, η προσπάθεια ανάδειξης του διαλογικού και οικουμενικού ήθους της Ορθοδοξίας. Και αυτό γιατί μια εκκλησία που δεν διαλέγεται με τον κόσμο ή μια θεολογία που δεν διαλέγεται με τον κόσμο και τα προβλήματά του και δεν συνομιλεί με την ετερότητα του άλλου και με ό,τι αυτό κομίζει, πάλι κατ' ουσία να λειτουργεί ως εκκλησία, γιατί αρνείται τη σημαντικότερη ίσως συνέπεια της εσάρκωσης, την εγχριστό ανακεφαλαίωση σύνολης της θρησκευτικής δημιουργίας, για να θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο, την πρόσληψη δηλαδή και μεταμόρφωση του κτιστού από το άκτιστο, την ανάληψη στο πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Υιού και λόγου του Θεού ολόκληρης της ανθρώπινης φύσης και ιστορίας. Η αναγκαιότητα όμως και το επιτακτικό καθήκον του διαλόγου, το διαλογικό ήθος της Ορθοδοξίας, με άλλα λόγια, απορρέει τόσο από τη θεολογική της αυτοσυνειδησία, όσο και από τη φύση της τριαδικής θεότητας που δεν είναι άλλο από κοινωνία αγαπόμενων και διαλεγόμενων θείων προσώπων, καθώς το ίδιο το θείο είναι ο τριαδικός τρόπος υπάρξεως, κατανοείται από την πατερική θεολογία αλλά και από τη σύγχρονη ορθόδοξη θεολογία και μάλιστα την ελληνόφωνη, ως είναι εν κοινωνία, ως είναι εν διαλόγο. Για τούτο, και όπως σημείωνε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, κατά την παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου της Ελληνοορθόδοξης Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστόνης, Ορθόδοξες Εκκλησίες σε ένα πλουραλιστικό κόσμο, και εδώ ανοίγω εισαγωγικά και παραπέμπω στο Σεβασμιότατο, η Εκκλησία οφείλει να συνεχίζει ένα Αγίο Πνεύμα και το διαλογικό έργο σωτηρίας του Χριστού εντός της ιστορίας. Οφείλει δηλαδή να διαλέγεται με ό,τι δεν είναι ακόμα Εκκλησία. Τέλος του παραθέματος. Προεκτείνοντας αυτή τη θέση, θα προσθέταμε λοιπόν πως δεν νοείται θεολογία που να μην διαλέγεται με τις πέραν της Εκκλησίας πραγματικότητες, που να μην προσλαμβάνει δηλαδή τη σάρκα του κόσμου, που να μην σαρκώνει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, τις πραγματικότητες του σημερινού μας κόσμου. Από τη σκοπιά της θεολογίας πάντως, ο ριζοσπαστικός παράγων αλλαγής του αρνητικού στην κοινή γνώμη κλίματος για την Εκκλησία έχει να κάνει περισσότερο με το προσωπικό παράδειγμα μιας χαρισματικής θεολογίας, με μια ζωή αγιότητος και προσευχής, κοινωνικής πράξης, θετικής εσχατολογικής αναμονής και λιγότερο με τα όνειρα επιστροφής στα θεοκρατικά μεσονικά πρότυπα, στα σχήματα της Κωνσταντίνιας περίοδου, με τις απόπειρες επιβολής της Εκκλησίας στο δημόσιο χώρο ή, το ακόμα χειρότερο, με την εκ μέρους της υιοθέτηση του διάχυτου πλέον στην κοινωνία μας λαϊκιστικού προτύπου και του φασίζοντος λαϊκιστικού λόγου. Ο δημόσιος χώρος σήμερα κερδίζεται με την πειθό και το διάλογο και όχι με τον νοσταλγικό λόγο επιστροφής στο βυζαντινό αυτοκρατορικό πρότυπο της διανόμου επιβολής της πίστεως ή ακόμη τη συνεχή επίκληση της προσφοράς της Εκκλησίας στους αγώνες του έθνους. Στη δίψα του σημερινού ανθρώπου για ζωή, η Εκκλησία μπορεί και οφείλει να απαντήσει με τη δική της πρόταση ζωής, με τα δικά της ρήματα ζωής αιωνίου, για να θυμηθούμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Γι' αυτό και η υιοθέτηση ενός οικουμενικού εκκλησιαστικού λόγου, απαλλαγμένο από τις συνεχείς αναφορές στο έθνος και στα σχήματα της Κωνσταντίνιας περίοδου, δεν είναι απλώς ένα αίτημα γνησιότητας, αυθεντικότητας και πιστότητας προς την Ορθόδοξη παράδοση. Είναι ταυτοχρόνως και μια απολύτως απαραίτητη και επίγουσα προϋπόθεση
ένας απαράβατος όρος προκειμένου να εισέλθει η Εκκλησία μας στον αιώνα που ζούμε και να μην βρίσκει εύκολο και βολικό καταφύγιο σε προηγούμενες εποχές. Επιτρέψτε μου κλείνοντας, επειδή η σημερινή δήλωση έχει ένα χαρακτήρα απολογισμού, να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι αυτά τα 18 χρόνια έχουν παλιοτρόπο στηρίξει το έργο μας, πρωτίστως το σεβασμό του Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιου, τόσο για την ιδέα και για την πρωτοβουλία ίδρυσης της Ακαδημίας, όσο και για την συνεχή στήριξη και εμφάνιση όλα αυτά τα χρόνια, τους ομιλητές της σημερινής εκδήλωσης, τον κύριο Πρασά, τον κύριο Κυρτάκτα, τον κύριο Μπαρτά και τον συντονιστή αυτής της εκδήλωσης, τον Θανάση Σαμαρά, που όπως ο ίδιος είπε, από την πρώτη στιγμή από το 2000 υποστήριξε και διευκόλυνε με κάθε τρόπο από τη θέση του Διευθυντή της Εκκλησίας Θεσσαλία το έργο της Ακαδημίας. Επιτρέψτε μου επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες της Ακαδημίας των Λογικών Σπουδών που είναι παρόντες εδώ. Δεν θα αναφέρω νόμιμα για να μην ξεχάσω κάποιον, να μην παραλείψω κάποιον. Χωρίς αυτούς, χωρίς τη συνεχή τους εργασία, πολλές φορές πέραν του ωραρίου και πέραν των ειδικών υποχρεώσεων, τους δεν θα μπορούσαμε όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε επιτελέσει το έργο που επιτελέσαμε. Μιας και είμαστε στο φόρουμ, από όπου ξεκινήσαμε πριν από 18 χρόνια, θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τον Όμιλο Επιχειρήσεων του Δήμου Στακαλή για την υποστήριξη που όλα αυτά τα χρόνια μας παρήχε και τελευταίους αγώνες και έσχατους, όλους εσάς που 18 χρόνια δεν είναι εύκολο, σας έχουμε κουράσει πολλές φορές, είσαστε παρόντες και με κάθε τρόπο στην ώρα. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Γενικά έχουμε ένα θέμα με το χρόνο στην Ακαδημία λόγω ίσως της εσχατολογικής προοπτικής της. Αλλά μας έχετε συνηθίσει. Έτσι λοιπόν, δύο λόγια μόνο. Και για να είμαι απόλυτα συνεπής, προσπάθησα να σημειώσω τα σημεία που θέλω. Όντως η Ακαδημία είναι καρπός αυτού που ελέγχθηκε την πρώτη μέρα που ήμασταν σε αυτή την πόλη για συνάντηση και διάλογο. Υπήρξε όραμά μας όταν αναλάβαμε επισκοπικά καθήκοντα και διακονία. Ομολογώ όμως όταν το ανέφερα στην πρώτη μου ομιλία, την εισαγωγική, το μεντιμοστήριο, δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι ο Θεός θα ευλογούσε ένα έργο σαν για αυτό που σήμερα ουσιαστικά παρουσιάστηκε. Είναι ευλογία Θεού και δοξάζω τον Θεό γι' αυτό. Βεβαίως, όλοι ξέρετε και καταλαβαίνετε ότι η συνάντησή μου με τον Παντελή τον Καλατζίδη ήταν καθοριστική για όσα εξελίχθηκαν. Αυτό δεν πρέπει κανείς να το αμφισβητεί. Πρέπει να σας πω ότι η σχέση μας δεν είναι καθόλου εύκολη. Αλλά είναι μια σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης και αγάπης. Πολλές φορές έχουμε συγκρούσεις, πολλές φορές έχουμε διαλόγους έντονους. Πάντοτε όμως βρίσκουμε τον τρόπο να κρατάμε ζωντανό το όραμα του διαλόγου, όπως και ο ίδιος το καλλιεργεί, το πιστεύει, το κάνει με απόλυτο σεβασμό και βεβαίως τον ευχαριστώ από καρδίας. Και εύχομαι ο Θεός να μας δώσει τη χαρά και στα επόμενα 20 χρόνια να ξανακάνουμε έναν απολογισμό. Γιατί όχι. Βεβαίως, παρόλο που έχω την ευθύνη και δεν την αρνούμε, την έχω υπομειστεί πλήρως ως πρόεδρος της Ακαδημίας, εντούτοις πρέπει να σας πω ότι παρέμεινα και παραμένω μαθητής της. Ποτέ δεν ανέβηκα στο βάθρο της, παρά μόνο για να την εκπροσωπήσω. Έχω πλήρη συνείδηση αυτού, διότι ομολογώ ότι έμαθα και μαθαίνω στην Ακαδημία. Το λέω απόλυτα συνειδητά και χωρίς ταπείνωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Βεβαίως, ομολογώ, κύριε Σαμαρά, ότι περίμενα μεγαλύτερη τοπική απήχηση. Όταν ερχόμουν στο Βόλο, είχα μια αίσθηση ότι ο Βόλος είναι ακόμη ένας χώρος αληθινής πνευματικότητας με την ευρύτερη διάσταση. Δεν απογοητεύτηκα όμως πλήρως. Και θα σας το αποδείξω γιατί. Πρώτα-πρώτα, όσο κι αν πολλές φορές δεν μας ικανοποιεί η παρουσία, εν τούτης στηρίχθηκε η Ακαδημία στο Βόλο και ο Βόλος είναι γνωστός πανελλαδικά, διαχριστιανικά και διαθρησκευτικά. Ως τόπος φιλοξενίας, διαλόγου και συνάντησης. Και βεβαίως ένα ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί αλήθεια, πρακτικά, ποιματικά, η Ακαδημία είχε κάποιο αποτέλεσμα σε αυτόν τον τόπο. Ή έγινε απλώς ένας ακαδημαϊκός χώρος παρόμοιων συναντήσεων. Λοιπόν όχι. Και θα πρέπει να σας πω το ότι υποδεχθήκαμε σε ανίποπτο χρόνο και ξέρει κάποιος που με βλέπει και τον βλέπω, ανθρώπους με συνεργασία
με μοναδικό τρόπο παρελαδικά εκείνη την εποχή και συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα και τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και τα παιδιά της να τα χειροκροτούμε στα σχολεία, δεν ήταν τόσο αυτονόητο σε αυτή την πόλη. Το κάναμε πραγματικότητα όλοι μαζί. Και εγώ το θεωρώ και αυτό είναι καρπό της Ακαδημίας. Ότι σταθήκαμε απέναντι στον αντισημιτισμό και ότι αναδείξαμε το ολοκαύτωμα, ένα γεγονός μοναδικό στην Ελλάδα, σε αυτή την πόλη, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Σαφώς. Και δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις να μιλούν όλοι για τη συνύπαρξη, δεν ήταν αυτονόητο. Είναι καρπός όσων λέχθηκαν και λέγονται μέσα στην Ακαδημία Θεωρητικών Σπουδών. Αν απλώς ένα μουσικό συνθήκο Ρωμά είναι καρπός μιας προσπάθειας σε αυτή την κοινότητα, και ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή, ένας πανεπιστημιακός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ομολόγησε, αν είχαμε τη συνέργεια και συνεργασία που έχουμε στο Βόλο σε όλη τη Θεσσαλία, θα ήταν η Ρωμά εντελώς διαφορετικό θέμα στον τόπο μας. Σας έφερα μόνο τρία παραδείγματα, μόνο και μόνο για να σας πω ότι αυτά δεν είναι απλώς καρπός μιας έμπνευσης ενός επισκόπου, αλλά είναι καρπός μιας δουλειάς που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτόν τον χώρο, με ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα με πρακτικά αποτελέσματα. Και έτσι πιστεύω θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό η πόλη μας θα παραμένει πάντοτε μια πόλη συνάντησης και διαλόγου, αντιστεκόμενη πάντοτε σε αυτούς που θα θέλαμε να την αλλοιώσουν. Βεβαίως θα συνεχίσουμε με επίγνωση των επιπτώσεων. Θα καλούμε πάντοτε σε συνάντηση και διάλογο, θεολογώντας, τολμώντας και επιμένοντας, ξέροντας πολύ καλά και τις επιπτώσεις και προσωπικά. Υπήρξαν λάθη, βεβαίως. Ποιος είναι ανάγκης τους? Όμως αυτό δεν μας έχει αποθαρρύνει. Ακριβώς γιατί είμαστε άνθρωποι του διαλόγου και ξέρουμε να ακούμε και ταπεινά να διορθώνουμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε, διορθώνοντας και τα λάθη μας, αλλά όχι υποχωρώντας στις βασικές μας αρχές. Εξάλλου, γι' αυτό παραμένει εργαστήριο η Ακαδημία Θεωρητικών Σπουδών και όχι άμβονας. Δεν ταυτιστήκαμε στον άμβονα με την Ακαδημία. Είμαστε στην Ακαδημία για να εργαζόμαστε διαλεγόμενοι και είμαστε στον άμβονα για να κηρύττουμε ως επισκοποί και ως ποιμένες. Βεβαίως, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Παντελή τον Καλατζίδη, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν περνάει εύκολα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δύσκολες στιγμές έχει ζήσει με τα μέλη του που είμαι ευγνώμων απέναντί τους, διότι και αυτοί μαζί μας έχουν ταυτίσει το όραμά μας με την Ακαδημία και με όλες τις γνώσεις και το επιστημονικό τους κύρος και ως προσωπικότητες έχουν συμβάλει τα μέγιστα για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ βεβαίως και όλους τους συνεργάτες. Από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο, έχει δίκιο ο Παντελής να λέει ότι χάρη σε αυτούς μπορούμε να έχουμε αυτό το έργο. Εύχεστε να αντέξουμε. Ξέρεις, και λες πολλά θεράσεις. Του χρωστάτε ένα χειροκρότημα, δεν το χειροκροτήσατε τον κύριο Σαμαρά. Εγώ τον ευχαριστώ γιατί μίλησε στην καρδιά μου. Ξέρει από την πρώτη στιγμή, όντως, είναι αγωνία, κύριε Καθηγητά, έχετε δει, η Ακαδημία. Αλλά θα επιμείνουμε και δεν ξέρω αν ήταν συμβολικό αυτό, δεν είμαι της τέχνης να ερμηνεύσω, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε σταυρωμένοι, ελπίζοντας ότι αυτό που έχει γεννηθεί θα συνεχίσει να είναι κάτι που θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα, γιατί εμείς, συνεχίζοντας μια σταυρώσιμη πορεία της Ακαδημίας, είμαστε βέβαιοι ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να κηρύξουμε σε όλους την Ανάσταση. Χριστός Ανέστη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντελή.